Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air μαζί και σήμερα μέχρι και τις 18:30 στην δεύτερη εκπομπή της εβδομάδας, Τρίτη 28 του Γενάρη. Πάει πρώτος μήνας. Πάμε για τους άλλους 11. Χρήσανθος Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Για ακόμα μια φορά θα πάμε παρέα για την επόμενη μια μισή ώρα, σχολιάζοντας την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα και όχι μόνο. Αυτό που κάνεις δεν είναι ραδιοφωνικό, αλλά τέλος πάντων. Για ακόμα μια φορά. Είμαστε καφενείο εδώ, Χρήσανθε. Εδώ είναι καφενείο η Ελλάδα, ρε φίλε. Ναι. Αλλάζουν οι νόμοι. Καλά, αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μέχρι και τις 18:30 που θα είμαστε παρέα με τις γραμμές, τι γίνεται, Χρήσανθε. Ο κόσμος με ρωτάει. Πότε θα ανοίξουμε μια μέρα. Άσε να πούμε δύο πράγματα να ακούσει ο κόσμος. Να πούμε, έχουμε πραγματάκι να σχολιάσουμε και για τον Άρη. Στο ποδόσφαιρο κυρίως, στο μπάσκετ, παιδιά, μπαίνει σε μια φάση χειμερίας νάρκης. Το όπως... μπάσκετ με την απόφαση σκάνδαλο υπέρ του ΠΑΟΚ νομίζω ότι σώθηκε. Λες, ε? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα. Καλά. Ας κάνει τη δουλειά του αγωνιστικά. Και θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος της σεζόν. Η πρώτη εβδομάδα μετά από ένα μήνα που τώρα δεν ξέρω, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν έχουμε μεσοβδόμαδη υποχρέωση. Γέμιζε είναι λίγο την εβδομάδα μας το δεύτερο μάτς, είναι η αλήθεια. Δεν το έχουμε αυτήν την εβδομάδα. Θα το έχουμε την επόμενη, βασικά τις επόμενες δύο. Γιατί υπάρχουν τα προημιτελικά του κυπέλου. Ο Άρης που έχει μπροστά του το μάτς με τον Πανιόνιο την Κυριακή. Και για το οποίο θα ξεκινήσει αύριο την προετοιμασία του. Με μέρα ξεκούραση σήμερα για τους ποδοσφαιριστές. Ένα μήνα είχαν να πάρουν τα παιδιά που χρήσανθε. Έναν ολόκληρο μήνα. Είχαν επιστρέψει 28 Δεκέμβρη, σαν σήμερα. Στις προπονήσεις από την άδεια του Πάσχα, το Χριστουγέννων. Το έχουν ανάγκη να ξεκουραστούν, να φρεσκαριστούν λίγο εισαγωγικά και από αύριο πιάσουν δουλειά για το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Πανιόνιο, για το οποίο θα δώσουμε εισιτήρια σε κάποια φάση, πιστεύεις? Από αύριο ενδεχομένως. Άρης Πανιόνιος. Ναι, Χρυσανθέ. Σήμερα τι μέρα είναι, Νίκο? Σήμερα είναι Τρίτη, Χρυσανθέ. Δώσε δύο εισιτήρια. Δύο εισιτήρια λοιπόν για το Άρης Πανιόνιος Κυριακή, 3 η ώρα στην ώρα των παλιών. Στο Κλεάνδης Μικελίδης. Το παλιό είναι 2. Εντάξει, 2-3 μεσημέρι, anyway. Εντάξει, okay. Ναι. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Για να μπείτε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε λίγο πριν τις 18:30. Εγώ σταματάω, αφήνω γήπεδο στο Χρήσανθο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι και που ήρθα δεν υπήρχε λόγο με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Γιατί? Η μπάλα είναι σε σήμερα. Όχι, δεν είναι σε μένα. Το ψωμί είναι. Έχουμε πόσα θεματάκια σήμερα. Έχουμε Ντουάρτε, Μενέντεθ, Γκάμα. Καλά, εντάξει, το Μενέντεθ θα αναμενόμενο. Αγωνιστικά ζητήματα για την ομάδα. Έχουμε πολλά θέματα για τον Άρη. Έχουμε, θα τα πούμε και αυτά. Απλά και τα υπόλοιπα είναι θέματα για τον Άρη. Και είναι θέματα για τον Άρη γιατί κάποιες τέτοιες μέρες, σαν αυτή τη χθεσινή και τη σημερινή, θεωρώ ότι αντιλαμβάνεται ο κόσμος του Άρη πόσο σημαντικό είναι να έχει μέσα ενημέρωσης για τον Άρη και πόσο διαπιστώνει ότι γίνεται το άσπρο μαύρο. Καταρχήν σε σχέση με την υπόθεση αυτή, τη γνωστή υπόθεση πλέον του ΠΑΟ κτλ. Στις 20 Νοεμβρίου του 2019, σε ένα από τα τελευταία μου blog στο SDNA, έγραψα ότι πολύ σύντομα κάποιοι θα βγάλουν τις μακεδονικές άρισες. Έγραψα ότι θα πάρω popcorn και θα κάτσω να δω το ποδοσφαιρικό κόκκινο ποτάμι. Υπήρξε χλεβασμός, υπήρξαν ειρωνικά σχόλια και τα γνωστά θεματάκια από κάτω να πλαισιώνεται το blog από σχόλια των οπαδών του ΠΑΟΚ. Με το τρεις φορές, εκεί στη Β' Εθνική, τα τραχτέρ, όταν ξαναπέσετε. Εμπλουτίστηκε αυτή η ρητορική όταν βγήκε η απόφαση για το συστόν. Πληρώστε τα χρέη, οι νόμοι να εφαρμόζονται, η κανονικότητα ήρθε κτλ. Μέσα σε αυτό το διάστημα λοιπόν υπήρξε η καταγγελία του Ολυμπιακού, το ρεπορτάζ του ΟΑΝ κτλ. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν που υπήρχαν αδιάσυστα στοιχεία, μιλάμε για τραπεζικές μεταφορές, μεταφορά μέσω τραπέζι, συγγνώμη, μιλάμε για ξεκάθαρες περιπτώσεις με συγκεκριμένες εταιρείες, με παρένθετα πρόσωπα, τα οποία καλώς ή κακώς
ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές ότι έφταναν σε ένα συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης ή κάποια 2-3 συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης τα οποία πρόσκυνται στον Ολυμπιακό. Το All About Aris λοιπόν πήρε 10-15 τέτοια θέματα, όχι όλα, 10-15 τέτοια θέματα τα οποία συνοδεύονταν από επίσημα έγγραφα και τα αναδημοσίευσε. Και τα αναδημοσίευσε για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί φαινόταν ότι τα στοιχεία αυτά είναι πραγματικά. Φαινόταν ότι αυτές οι καταγγελίες είχαν βάση. Την ίδια στιγμή αυτό που λέγονταν και ακούγονταν ήταν ειρωνίες, ήταν ότι θα καταρρεύσει η σκευωρία, ότι ο ΠΑΟΚ θα απαντήσει στην Επιτροπή και θα δείτε τι θα γίνει και θα τους ξεφτυλίσουμε και διάφορα άλλα τέτοια. Παράλληλα βέβαια, καθημερινά υπήρξε μπινελίκη για τον Αυγενάκη, καθημερινά λέγονταν και γράφονταν και ακόμα και σήμερα λέγεται και γράφεται ότι άλλαξε δύο μέλη ο Αυγενάκης και έβαλε δύο από τον Πειραιά και άλλα παρόμοια ζητήματα. Επί της ουσίας, η πρώτη φορά που ακούσαμε κάποιον άνθρωπο του ΠΑΟΚ να μιλάει για την RFA, που μέχρι χθες ήταν σαν να μην υπάρχει, ήταν σε ένα από τα αυτογκόλ του Μάκη Γκαγκάτση χθες το βράδυ. Πολλά. Γιατί έβαλε πολλά. Πολλά από αυτογκόλ χθες. Πολλά. Και το ότι έβαλε πολλά αυτογκόλ φαίνεται από την κριτική που το ασκείται από τον ίδιο τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα και από συναδέλφους. Αλλά κυρίως φαίνεται από το γεγονός ότι τα 2-3 χτυπητά αυτογκόλ, όπως αυτό που σας είπα με την RFA, όπως αυτό με τον Παναθηναϊκό, ότι είναι σε συνεννόηση με τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει στις απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων στα site και στα μέσα ενημέρωση που είναι φύλλα προσκύμενα στον ΠΑΟΚ. Εξαφανίστηκαν. Όπως εξαφανίζονταν πριν από 40 και 50 χρόνια τα πέναλτι υπέρ του Άρη και παρουσιάζονταν ως αδικημένος αυτός ο οποίος ήταν μονίμως ευνοημένος. Αυτό όμως δεν μας απασχολεί. Εγώ το μόνο που έχω μάθει να κάνω 22-23 χρόνια που κάνω αυτό το επάγγελμα είναι να μιλάω με στοιχεία. Και επειδή ακριβώς μιλάω με στοιχεία, ή θα φάω κανένα μπινελίκι, ή θα φάω κανένα πέσιμο. Ευτυχώς έχουμε και πολλές κάμερες εδώ. Είμαστε και σε όροφο με τράπεζες. Οπότε, εντάξει. Ή θα φάω καμιά απειλή, ή πάρα πολύ απλά θα καταλάβει αυτός ο οποίος, στον οποίο απευθύνομαι, ότι του λέω την αλήθεια. Αν η αλήθεια δεν συμφέρει τον ΠΑΟΚ, δεν φταίω εγώ και απευθύνομαι στους 2-3 φίλους που το πρωί μου στέλνανε μηνύματα και βρίζανε. Χωρίς να ξέρουν βέβαια ότι μπορεί να άλλαξε ο αθλητικός εισαγγελέας και να μην είναι ο κύριος Νούλης, αλλά διαπράττουν αδίκημα βρίζοντας και απειλώντας επαγγελματία δημοσιογράφο. Και επειδή η κατάσταση έχει ξεφύγει, δεν έχω καμία μα καμία αναστολή πλέον στο συγκεκριμένο κομμάτι ώστε να προστατεύσω την οικογένειά μου. Και επειδή φτάσαμε από αυτή την ανοχή να έχουμε νεκρό, εσείς οι μάγκες του πληκτρολογίου που στείλατε μήνυμα και απειλούσατε το μεσημέρι, όταν έρθει η κλίση από τον αθλητικό εισαγγελέα, πείτε τους ότι το κάνατε κατά λάθος. Το αφήνω το προσωπικό και πάω παρακάτω. Γιατί αν έλεγα κάποιο ψέμα ή αν προσπαθούσα να πλήξω την αγαπημένη σας ομάδα ή αν ήμουν σε κάποιο payroll και το έκανα, τότε είχες κάθε δικαίωμα να με βρίσεις. Όταν απλά σου λέω όμως την αλήθεια και το ψέμα στο έχουν πει οι δικοί σου σε σχέση με την απόφαση και το τι περίμενες για την απόφαση, τότε φίλε δεν έχεις κανένα δικαίωμα να με βρίζεις. Και χθες και σήμερα η πλειοψηφία σχεδόν των συναδέλφων του ΠΑΟΚ λέγανε ότι η απόφαση για την περίπτωση του ΠΑΟΚ βγήκε με 3-2. Και λέγανε μάλιστα ότι αυτό το 3-2 προκύπτει γιατί οι δύο που όρισε, ή μάλλον όχι που όρισε, που έβαλε ο Αυγενάκης, που αντικατέστησε ο Αυγενάκης, είναι δική του κτλ. Σας γράψαμε χθες το Λαμπαοτάρης και το είπα και το πρωί. Χωρίς φυσικά κανείς να μπορεί να με αντικρούσει σε αυτό το κομμάτι.
Η απόφαση για τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη είναι με 4-1. Ακόμα και αν οι δύο λοιπόν που φύτεψε εντός εισαγωγικών ο Αυγενάκης δεν ψήφιζαν, η απόφαση θα ήταν με 2-1 στη μία περίπτωση και με ομοφωνία 5-0 στην άλλη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, χθες κυκλοφόρησε ένα ψέμα ότι είναι με 3-2. Και ακούγεται και λέγεται ακόμα ότι είναι με 3-2. Και αντί να εγκαλέσετε τους ψεύτες που σας λένε το 3-2, ορμάτε σε εμάς. Επειδή λέμε την αλήθεια. Δεν πρέπει να πούμε την αλήθεια και την πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω πέσε μη πέφτεις, τι είναι η ποινή ή οτιδήποτε άλλο, που και αυτό θα το πούμε στη συνέχεια. Λέω ότι βγαίνει μια απόφαση η οποία είναι με 4-1. Σας λένε ψέματα ότι είναι με 3-2. Και το ψέμα είναι εύκολο να το διαπιστώσετε. Η απόφαση είναι αναρτημένη στο site της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου λέει 4-1. Αντί λοιπόν να πάρετε αυτούς που σας λένε 3-2 και να τους πείτε ρε φίλε, γιατί λες 3-2. Είναι 4-1. Βρίζεις εμένα που λέω την αλήθεια? Υπάρχουν άσχημες αναμνήσεις από το σκορ, Χρήστο. Πάμε παρακάτω. Αυτό. Και λέμε το εξής. Ναι. Ακόμα και η Μαρούπα που διαφώνησε ως προς την ποινή και έγινε το 4-1 ως προς την ποινή. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα? Ναι. Παραδέχτηκε ότι και το αδίκημα τελέστηκε και υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία εις βάρος του ΠΑΟ και της Ξάνθης. Με δήλωσή της σήμερα στην Έρα Σπορ, στο Μετρόπολης, σε 1002 μέσα που την έβγαλαν. Αυτή δηλαδή που είπε να μην πέσετε και ψήφισε να μην πέσετε, γιατί θεωρεί ότι έπρεπε και ο Μαρινάκης και είπε κάτι εκεί να μην πω τι για τον Άρη και τα λοιπά, είπε ότι υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία. Ένα μήνα σας λέγαν ψέματα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και φταίμε εμείς που απλά είπαμε την αλήθεια? Δηλώσεις του κυρίου Αρκούδη, του εισηγητή δηλαδή για την απόφαση. Στο γέλο Ρέντιο, στο φίλο μου τον Δημήτρη Νοσαλή πριν από λίγο. Όλες οι ψηφοφορίες είχαν ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Οι ψηφοφορίες ήταν οι εξής. Ακούστε και πάρτε αυτούς που σας είπαν ψέματα να τους ζητήσετε τον λόγο. Είπαμε να απολογούμαστε για λακαμίες που έχουμε κάνει, για λάθη που έχουμε κάνει, αλλά δεν θα απολογηθούμε επειδή λέμε την αλήθεια. Εσείς κύριε Μάκη Γκαγκάτσι, που χθες το βράδυ βγαίνατε και λέγατε να χωριστεί η Ελλάδα στα δύο, δεν ξέρετε ότι ήταν 4-1 η απόφαση? Παρακαλώ οι φίλοι Παοξίες, μην μου στέλνετε τώρα μηνύματα, θα τα πούμε στο τέλος όλα μαζί. Αλλά ακούστε, μπας και καταλάβετε και μια πραγματικότητα και μια αλήθεια, για να έχετε κρίση στο τέλος, στο end of the day. Η ψηφοφορία ήταν η εξής. Δήλωση στο ραδιόφωνο. Ως προς το κομμάτι της Ξάνθης ήταν 4-1 για τη μεταβίβαση. Όσον αφορά το ψευδές με το χολόγιο ήταν ομόφωνη, δηλαδή 5-0. Η απόφαση σε σχέση με την πολυδιοκτησία του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης ήταν 4-1. Και στις δύο περιπτώσεις η κυρία Μαρούπα είπε ότι τελέστηκε το αδίκημα, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία σε βάρος τους, αλλά ζήτησε να μην υπάρχει ποινή αν δεν βρούμε κάτι να τιμωρήσουμε και το Μαρινάκι. Τι είναι αυτό, αυτό? Δηλαδή αν τιμωρηθεί αυτός πρέπει να τιμωρηθεί και κάποιος άλλος? Αλλά το ξεπερνάω. Για τις αιχμές που αφήνουν για τα μέλη της ΕΑ. Λένε για τον κύριο Τζουλάκη ότι διορίστηκε για αυτή τη δουλειά και αντικαταστάθηκε και αντικατέστησε, προφανώς έπρεπε να γράψετε το συνάδελφοι, άλλον. Ψέμα, λέει ο κύριος Αρκούδης. Ο προηγούμενος πρόεδρος είχε παραιτηθεί το Μάρτιο. Και όταν ανέλαβε ο Αυγενάκης έπρεπε να τον αντικαταστήσει. Είναι αυτό που διακινείται? Είναι αυτό που λέγεται? Αυτή είναι η αλήθεια όμως.
περιμένετε τώρα και τη μεγαλύτερη αλήθεια. Γιατί λέμε ότι αυτός που ψήφισε είναι διορισμένος από τον Αυγενάκη. Οι υπόλοιποι είμαστε ορισμένοι, διορισμένοι επίπεδο ρε συνάδελφε, είτε από τον Κοντονή, είτε από τον Βασιλιάδη. Με αφού ο Αυγενάκης σου έβαλε. Την παπάτσα την αντιλαμβάνεστε ή όχι ακόμα? Και αφού δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, λέει εδώ πέρα, ορμάει και στην κυβέρνηση, ορθώς, και λέει ο νόμος προβλέπει αυτό. Προβλέπει υποβιβασμό. Τα στοιχεία ήταν συντριπτικά. Το καταλαβαίνω. Και ο Άρης αν ήταν στη θέση αυτή θα φώναζα κι εγώ. Αλλά όχι να κάνετε και το άστρο μαύρο. Όχι το 4-1 να λέτε ψέματα ότι είναι 3-2. Όχι να λέτε ότι διορίστηκαν από τον Αυγενάκη, ενώ τους έχει διορίσει ο Κοντονής και ο Βασιλιάδης του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έρθω και στη Νέα Δημοκρατία, περιμένετε. Γιατί εμείς πρώτα απ' όλα είμαστε Άρης. Όπως αντιλαμβάνομαι ότι και κάποιοι είναι ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν γίνεται να κουνάς το δάχτυλο σε αυτόν που λέει την αλήθεια. Δεν γίνεται να με λες τσιράκι του Μαρινάκη τις προηγούμενες 10-15 μέρες και μάλιστα και κανένα δυο φίλοι μου Αριανοί να λένε δεν έπρεπε να τα δημοσιεύεις. Ενώ ήταν η αλήθεια, να ήταν ψέματα, να την ακούσω. Ενώ λοιπόν επί ένα μήνα σας λένε δεν υπάρχει τίποτα και σας λένε ψέματα ότι είναι διορισμένοι από τον Αυγενάκη και λένε ψέματα ότι αντικατέστησε, άλλαξε τα μέλη, το Μάρτιο παραιτήθηκε ο πρόεδρος, ανέλαβε νέα κυβέρνηση, δεν θα βάλει πρόεδρο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Πώς θα πάρει πιστοποιητικό ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Ολυμπιακός, οι ΑΕΚ για να παίξουνε χωρίς επιτροπή? Πώς θα γίνει? Βρήκαμε ένα παραμύθι για να μην λέμε όμως την πραγματικότητα. Συντριπτικά τα στοιχεία λένε. Δεν είναι δεσμευτική, λέγανε η εισήγηση. Το πρωί βέβαια ακούσαμε τον κύριο Αρκούδη να λέει ότι είναι απολύτως δεσμευτική. Αλλά αφού δεν είναι δεσμευτική, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία, γίνεται ρε παιδιά να παρεμβαίνει ο Πρωθυπουργός και να αλλάζει τον νόμο και να εκτίθεται τόσο πολύ τώρα και να τον βρίζουν οι Αργιανοί, οι Ηρακλειδείς και οι Ολυμπιακοί? Και στο τέλος, επειδή θα εφαρμοστεί αφαίρεση βαθμών, αυτό που από πρώτη στιγμή σας έλεγα, να τον βρίζουν και οι παοξίδες. Δηλαδή τι έκανε ο Μητσοτάκης? Έστησε όπως λέγατε μια φάση και αφού την έστησε για να σας εξοντώσει, γιατί δεν θέλει τον Ιβάν, το ένα το άλλο το άλλο, το σταμάτησε πριν την εξόντωση να τον βρίζουν και οι άλλοι. Και άντε, αν δεν είχε πραγματικά στοιχεία, δεν αρκούσε να πάρει και να πει στην Επιτροπή ο Πρωθυπουργός ή να βάλει κάποιον? Παιδιά, αυτό είναι μια σκευωρία. Είναι μπούρδες. Με τον τάδε νόμο που τους αθωώνει, αθώστε τους. Έπρεπε να κάνει νομοθετική ρύθμιση. Αφού δεν υπήρχαν στοιχεία και αφού δεν ήταν δεσμευτική η πρόταση. Ακούστε λοιπόν κάτι. Και τα στοιχεία ήταν συντριπτικά. Και τα 3 από τα 5 μέλη ήταν διορισμένα από το ΣΥΡΙΖΑ. 3 από τα 5 από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάντε 3-2 και άντε γεια σας. 3 από τα 5 μέλη ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ διορισμένα. Η απόφαση βγήκε με 4-1. Η μόνη ποινή ήταν ο υποβιβασμός. Δεν υπήρχε άλλη. Και ήταν απολύτως δεσμευτική, όπως είπε και ο Κούγιας, για τις πειθαρχικές επιτροπές. Αν δεν αποφάσισαν υποβιβασμό, θα είχαν ζητήματα οι δικαστές. Μόνο ένας τρόπος υπήρχε για να μην πέσουν. Νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση. Όπως και έγινε. Όπως θα γίνει μάλλον σήμερα. Όταν λοιπόν, και για τα 5 θέματα αυτά που σας λέω, από το πρωί μέχρι το βράδυ,
Σας λέγανε ψέματα. Δεν φταίει αυτός που σας λέει την αλήθεια. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε την αλήθεια. Ούτε εγώ θα την ήθελα. Και το δέχομαι και το σέβομαι απόλυτα 100% για την ομάδα μου. Όταν όμως στο παρελθόν εγώ επιχείρησα, ίσως και με παρόμοια ψέματα εντός εισαγωγικών, να σώσω τον Άρη με το μυαλό μου, αυτοί που τώρα λένε τα ψέματα με έδειξαν με μια κουκούλα και μου λέγανε ότι δεν είπα την αλήθεια στο λαό του Άρη. Ότι στο Άρης FM κάναμε προπαγάνδα. Αν λοιπόν σας λέγαν ψέματα όλο αυτό το διάστημα και συνέχισαν και χθες μετά την απόφαση να σας λένε, είναι πάρα πολύ απλό να καταλάβετε αν είμαι ψεύτης ή αν λέω την αλήθεια για το 3-2 και το 4-1. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπείτε στο site της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αν δεν πιστεύετε τον Αρκούδη που μίλησε στο ραδιόφωνο, ο εισηγητής της απόφασης δηλαδή. Μπείτε το Μάρτιο επίσης και δείτε πότε παραιτήθηκε ο πρόεδρος. Αν τον άλλαξε τώρα για να βάλει δύο από τον Πειραιά, ή αν το Μάρτιο πέρσι παραιτήθηκε γιατί τους αντικατέστησε τώρα. Αν προβλέπεται μόνο υποβιβασμός ή όχι από τον νόμο. Αν είναι δεσμευτική ή όχι από τον νόμο. Μπείτε και δείτε τα όλα αυτά. Και τότε όσοι έχουν φιλότιμο μπορεί να ζητήσουν και συγγνώμη. Δεν ευθύνομαι όμως εγώ και κανένας άλλος αριανός ή οτιδήποτε άλλο που έχει μικρόφωνο και που λέει δημόσια την άποψή του όταν λέει την αλήθεια. Μπορείς να κρίνεις αν είμαι καλός, κακός δημοσιογράφος ή οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια όμως είναι μία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ή 3-2 αποφάσισαν ή 4-1. Δεν γίνεται ένα μάτς να λήξει ή 2-1 ή 2-0. Τόσο καιρό σας λέγαν ψέματα και σας κοιμήσανε. Και τώρα σας φαίνεται ότι έγινε ο χαμός. Και να σας πω και κάτι, αν θέλετε και την άποψή μου. Συμφωνώ ότι το υποβιβασμός είναι μια πολύ μεγάλη ποινή. Σταθήκατε στο πλευρό μου όταν έπεσε ο Άρης για δελτία. Χλεβάζατε, κοροϊδεύατε. Και συνεχίζετε και το κάνετε και τώρα. Αεροπλανάκι σηκώσατε. Τον οδηγό βάλατε μέσα στην τούμπα. Το 5. Ο Αριανός τώρα, τι θέλετε να κάνει. Κύριε Ζέρβα, η Θεσσαλονίκη έχει θέμα. 21.000 ψήφους πήρατε, κύριε Ζέρβα. 21.000 ψήφους. 10 φορές του Βαθυλάκου τους κατοίκους. Και 21.000 εκπροσωπούν τη Θεσσαλονίκη. 21.000 ψήφους πήρατε. Και μιλάτε εσείς, κύριε Ζέρβα, που πριν από 2-3 χρόνια λέγατε η ευχή μου είναι να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και να πέσει ο Άρης. Και τώρα θυμηθήκατε τη Θεσσαλονίκη. Πού ήσταν, κύριε Ζέρβα, όταν έπεσε ο Ηρακλής? Για μια πλαστή φορολογική ενημερότητα. Κύριε Ζαγοράκη. Καλά να πάθει η Νέα Δημοκρατία με τον Ζαγοράκη. Τον ξαναέβαλε, τον κύριο αυτόν. Κύριε Ζαγοράκη, εσείς δεν λέγατε ο νόμος λέει να πέσει ο Ηρακλής? Για να μην πω αυτό που λέγατε στον Μπέο. Τώρα η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη. Έχω απόλυτο σεβασμό στον αγώνα του καθενός. Ξέρετε γιατί τον έχω τον απόλυτο σεβασμό? Όταν κάποιος μάχεται. Γιατί ο Άρης έχει δώσει πάρα πολλούς αγώνες μόνος του. Και ποτέ δεν είχε καμία πολιτεία στο πλευρό του. Και πάλεψε. Πάλεψε. Ως το τέλος πάλεψε. Εδώ ένας φίλος μου λέει, σε δύο ψηφοφορίες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ψήφισε και τις δύο φορές να πέσει ο Ηρακλής. Πού ήσουν ρεζέρβα εσύ τότε? Ζαγοράκι, εσύ πού ήσουνα? Πού ήσασταν εσείς οι λαλίστατοι, κύριε Τριανταφυλλίδη του ΣΥΡΙΖΑ? Πού ήσουνα να μιλήσεις? Δεν μιλάω για τον Άρη, που είμαι αριανός εγώ. Πού ήσασταν να μιλήσετε για τον Ηρακλή τότε? Ξέρετε τι λέγατε? Και εμείς και εγώ το έλεγα. Παιδιά, ο νόμος είναι αυτός, να εφαρμοστεί ο νόμος. Τώρα, να μην εφαρμοστεί ο νόμος. Νομοθετική ρύθμιση. Σκάνδαλο των σκανδάλων.
φάνε αφαίρεση βαθμών, όπως αρχικά, από εξ αρχής σας έχω πει, και θα το πέσουν για αδικημένη. Το έκανε στο αδίκημα. Μπορεί ένας να βγει από τον ΠΑΟΚ και να μας ξεφτυλίσει όλους ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Έχετε ακούσει έναν δικό σας άνθρωπο, έναν, να μιλήσει για το θέμα. Όχι να λέει ο Μαρινάκης, ο Τζίλος, αυτή, το τέτοιο κτλ. Ένας να μιλήσει για το θέμα και να πει, είναι βλακίες αυτά που λένε. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Δεν υπάρχει σύνδεση. Κανένας. Επί ένα μήνα τίποτα. Το μόνο που ακούμε είναι στημένη από υπόθεση, ο Αυγενάκης τον έβαλε ο Μαρινάκης, απειλές το ένα το άλλο. Θα μου πεις, τι προσπαθώ να πείσω. Ο άλλος θα δεχτεί ποτέ να πέσει η ομάδα του? Όχι βέβαια, ούτε εγώ θα το δεχόμουν. Απλά ξέρετε γιατί μιλάω αυτή τη στιγμή. Μιλάω γιατί εδώ και ένα μήνα δεχόμαστε καθημερινά επιθέσεις που θα μπουν σε ένα ωραίο φάκελο και θα πάνε εκεί που πρέπει, από ανθρώπους που είτε πιστεύουν στο ψέμα είτε δεν αντιλαμβάνονται το τι κάνουν. Απειλούσαν με μηνύσεις. Το καλύτερο ήταν αυτό. Έτσι. Μηνύσεις και αγωγές. Τώρα, να κάνω εγώ μήνυση και αγωγή για τον τραμπουκισμό και το bullying. Είναι και εύκολο, είναι εδώ δίπλα τα δικαστήρια. Εγώ θέλω να επικρατεί η αλήθεια. Και αν κάτι είναι ψέμα και για τον ΠΑΟΚ, εγώ θα το πω. Γιατί δεν είμαι σε κανένα payroll, δεν αμείω από πουθενά εκτός από το λίμπερο και δεν έχω υποχρέωση σε κανέναν. Σε κανέναν. Αν θέλετε να ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο χάιδε μαυτιών, μόνο παδικές εκπομπές, χωρίς καμία τεκμηρίωση, χωρίς καμία απολύτως βάση αλήθειας, αλλά μόνο το τι συμφέρει τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, και αυτό μπορώ να το κάνω. Με εξαιρετική επιτυχία μάλιστα μπορώ να το κάνω. Εδώ το κάνουν άλλοι κι άλλοι, που δεν έχουν ούτε τη γνώση, ούτε το λόγο που δόξα τω Θεώ μας σπούδασε ο μπαμπάκας μας και αποκτήσαμε. Αλλά αυτό θα κάνουμε. Θέλετε εσείς οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι φίλοι του Άρη, να ακούν την πραγματικότητα? Το λέω και για τους δικούς μου. Θέλετε? Ή θέλετε, φίλε ΠΑΟΞΥ, να είναι 4-1 η απόφαση και να σου λένε 3-2? Και εσύ αντί να πάρεις πίσω, παιδιά, γιατί λέτε 3-2, 4-1 είναι. Δεν είναι κάτι να αλλάξει, να το κάνουμε 3-2 από 4-1, να το επηρεάσουμε. Εκεί να το καταλάβω. Πώς όμως με το 4-1 θα στοιχειοθετήσεις αλλίωση όταν έβαλε 2 Αυγενάκης και ήταν 3 του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν γίνεται. Δεν κολλάει το έργο. Δεν κολλάει το έργο. Επί Κοντονή διορίστηκε αυτός που εισηγήθηκε τον υποβιβασμό. Επί Κοντονή. Και η Μαρούπα την έφαγε βέβαια μετά. Και ο άλλος, ο κύριος, ο οποίος, όπως λέει και η Μαρούπα, χωρίς να στέχει καθόλου νομικά, υπαθώσει. Αυτός είναι καλός στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, υπαθώσει, έτσι. Δεν εξετάζεται αν κάτι το έκανε σωστά ή λάθος, αφού ήταν μαζί μας. Η άλλη είναι κακή. Αλλά είναι 4-1. Δίνουν στον κόσμο αυτό που έχει ανάγκη να πιστέψει επικοινωνιακά. Προασπίζει το συμφέροντα της ομάδας τους, καλά κάνουνε, και εμείς προσπαθούμε να προασπίσουμε το συμφέροντα του Άρη, αλλά να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Τα πράγματα είναι απλά. Και η απάντηση ήρθε χθες για τη σοβαρότητα της κατάστασης τώρα, που τόνιζε ο Χρήσαντος όλο το προηγούμενο μου διάστημα. Φέρουν την είδηση. Και αποδείχθηκε χθες, ναι. Κατεπήγον λοιπόν για τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Ναι. Μαζί με ένα επίδομα που περιμέναμε, το επίδομα γέννησης. Τρομερά πράγματα. Στο νομοσχέδιο για το επίδομα γέννησης μπαίνει το θέμα. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Θα πάμε στο διάλειμμα, ξεφύγαμε και λίγο.
Και θα επιστρέψουμε σε λίγο με πιο έτσι κυτρινόμαυρα θέματα. Νομίζω το καλύψαμε σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει. Απλά ενημερωτικά να σας πω ότι η νομοθετική ρύθμιση θα περιλαμβάνει όντως, αν εφαρμοστεί πλέον, γιατί μπορεί και να μην εφαρμοστεί, γύρω στο μείον 6 για τον ΠΑΟ και μείον 10 για την Ξάνθη. Και όταν η προηγούμενη ποινή είναι υποβιβασμός, αντιλαμβάνεστε χαρά, τι σημαίνει χάδι αυτό. Είναι, χάδι είναι, μια χαρά είναι. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Και με δεδομένο ότι έχει play-off, το μείον 6 καλύπτεται από τον Ολυμπιακό. Μια νίκη στην Τούμπα, μια νίκη ακόμα σε play-off, καλύφθηκε τελείως. Μια χαρά. Δεν υπάρχει θέμα. Χάδι είναι. Τέλος πάντων. Γιαννόπουλος Σέρβις μαζί μας στην πρώτη ώρα. Καλέτε 2-3-10-7-51-9-33-24 ώρες του 24ωρο και το κινητό στην Ελγίου του Γιαννόπουλου έχετε για να σας βάλει μπρος. Και Μαρμαρίδης έπιπλα. Με έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές. Να είστε σίγουροι ότι κάθε ευρώ σας απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό value for money. Πάμε στο. Για το φίλο τον Σταύρο που με ρωτάει αν θα πολιτικοποιηθώ. Όχι, φίλε. Αν με ακούς κάθε μέρα, γιατί προφανώς δεν με ακούς κάθε μέρα, ναι, θα είχες ακούσει ότι σου είπε ότι εγώ αυτό που θεωρώ και πιστεύω είναι ότι ο δημοσιογράφος και ο δικαστής, το είπαμε αφορμή την ανάληψη της κυρίας Σακελαροπούλου, ότι ο δημοσιογράφος και ο δικαστής δεν πρέπει να συναλλάσσονται με την πολιτική εξουσία και να γίνονται κομμάτι αυτής. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Τώρα θα μου πεις, φίλε Σταύρο, αν κάποια στιγμή έρθει κάποιος και σου πει σε βάζω στο επικρατείας να παίρνεις 7 χιλιαρικάκια επί 14 σύν όλα τα υπόλοιπα τα μπόνους και τα λοιπά, θα σου πω Σταύρο μου, επειδή σε αντίθεση με πολλούς άλλους εγώ είμαι ειλικρινής, θα σκεφτώ τα παιδάκια μου και μπορεί να το κάνω. Αλλά ως αρχή αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν θα το κάνω. Αν είναι προς όφελος της οικογένειάς μου, θα σου πω ότι μπορεί και να το έκανα. Αλλά το πιστεύω μου γενικότερα είναι ότι δημοσιογράφος και δικαστικός δεν πρέπει να αποτελεί κομμάτι των εκλογικών διαδικασιών των κομμάτων. Ευρωβουλευτής γενικότερα. Να τι? Ευρωβουλευτής. Το ευρωβουλευτής νομίζω μπορώ να το κάνω. Και να εξοικειωθείς μετά. Να προσφέρω τα πάντα. Βασικά δεν μπορεί να εξοικειωθεί γιατί τον διέγραψε τον κύριο Ζαγοράκη. Άρα χάνει τη διέγραψη του. Ο οποίος βέβαια ενώ αρχικά μας παρουσιάστηκε ότι ανεξαρτητοποιείται, ναι, μετά ναι, έβγαλε μια δήλωση και είπε ότι αν δεν δικαιώσετε τον ΠΑΟΚ, τότε θα φύγω. Και τον έφυγαν μόνοι τους. Το μεροκάμα το είναι γλυκό, Χρήστανθε. Τον έφυγαν μόνοι τους. Ο φίλος ο Χρήστος λέει καλησπέρα και στους δύο σήμερα για ακόμα μια φορά αποδείχθηκε ότι ζούμε σε μια μπανανία που οι νόμοι είναι ελάστιχο και εφαρμόζονται κατά το δοκούν. Μια ομάδα η οποία εδώ δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Ευνοημένη, το παίζει άσπηλη και αμόλυντη. Ο σύνδεσμος τα είπε. Ζούμε με το καθεστώς ενός παρακράτους όπου υπάρχει κάποιος που κάνει ό,τι του καπνίσει χωρίς να τιμωρείται. Ο Άρης Ηρακλής μάλλον ήταν λακαμάδες που έπεσαν. Ο Ηρακλής αφανίστηκε σχεδόν, ό,τι και να πει είναι λίγο, αλλά αυτούς κυνηγάει το κατεστημένο, ναι, τέτοιο κυνήγι. Αν τους έβλεπε ο Γκέμπελς, θα τους ζήλευε και έχει στείλει ένα μήνυμα και ένας φίλος στη σελίδα μας στο All About Aris, για να τα διαβάσουμε και αυτά πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Να πω στους φίλους του Άρη, γιατί μου στέλνουν διάφορα μηνύματα σε σχέση με το μπάσκετ κτλ. Το λέει και ο φίλος μου ο Ζάχος. Ζάχο μου, ειδικά εσύ δεν θα έπρεπε να με ρωτάς για αυτά τα ζητήματα και να μου λες να πω για την ρύθμιση και την αναδιάρθρωση για κάτι που έχω πει εδώ και 15 μέρες. Θεωρείτε, επειδή πολλοί από εσάς και σας δικαιολογώ, αντιλαμβάνεστε κάποια πράγματα όταν έρχονται στην επικαιρότητα. Δεν το λέω για τον Ζάχο αυτό, για τους φίλους που θέλουν μηνύματα. Το θέμα της αναδιάρθρωσης το έχω θίξει εδώ και ένα μήνα. Και έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα φάω όμως το τυράκι. Θα σωθώ αγωνιστικά και ας υπάρξει μετά αναδιάρθρωση. Από εκεί και έπειτα όμως να είστε βέβαιοι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταλάβετε ότι ο Άρης πρέπει να διεκδικεί. Και δυστυχώς στην Ελλάδα για να διεκδικήσει κάποιος πρέπει να χαριστεί κάτι άλλο σε κάποιον άλλον. Έχει γίνει λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ολοκληρωτικά. Πότε δεν είναι ανακοίνωση ότι θα αποσύρει όλα τα τμήματά του. Για το φίλο τον Πάνο που λέει η ΕΑ ξανακάλεσε ο Αβίδη για μεταβίβαση ενός 31 Δεκεμβρίου και γι' αυτό θα γίνει τροπολογία. Μα η τροπολογία θα συμπεριλαμβάνει και αυτό. Ότι δεν ενημέρωσε για το 5,6 κτλ. Γενική ομάδα Χάντμπολ του ΠΑΟΚ επικράτησε πέρασα σύμφωνα από την έδρα της αναγέννησης Άρης με 28-19. Φίλε Βασίλη, που μου λες για τους δημοσιογράφους, επέτρεψέ μου
στο δικό μου τον κλάδο και στην δική μου την καθημερινότητα να το χειρίζομαι εγώ όπως θέλω. Όταν μάλιστα εγώ και 2-3 άλλα παιδιά, όπως τον είπα και πριν, όπως ο Δημήτρης ο Σανλής, ξεκάθαρα σημειώνουμε κάποια πράγματα στον αέρα της πόλης, επέτρεψε μας τα όρια στο χώρο μας να τα γνωρίσουμε. Είναι πολύ εύκολο από εκεί και έπειτα εσύ να αντιληφθείς και να το πάρεις και να το συνεχίσεις. Όταν όμως κάποιος μιλάει και λέει πράγματα στα επιτρεπτά όρια για συγκεκριμένους λόγους, αλλά δεν διστάζει και λέει την αλήθεια και την πραγματικότητα, επέτρεψε του να ξέρει που να σταματάει. Μετά από 22-23 χρόνια νομίζω ότι ξέρω που πρέπει να σταματάω. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Προσωπικούς, οικογενειακούς, συναδελφικούς, όπως θέλεις πάρ' το. Επαγγελματικούς. Σε καμία των περιπτώσεων όμως συμβιβαστικούς. Και αυτό το έδειξα νομίζω και με αυτό που έκανα με το SDNA. Το πιο εύκολο θα ήταν να πετούσα αετό και να εισπράττω το μισθό μου. Το πιο εύκολο. Δεν θα γίνει αυτό. Ποτέ. Και το έχω ξανακάνει και ας μην έχει αναγνωριστεί. Ίσα-ίσα το αντίθετο έγινε. Και στον Α, γιατί υπήρξε ξεφωνητό κατά του Κοντομινά πρωτοσέλιδο στο Μέτροσπορ, θα μου πεις που να ταξίσω τώρα, πρέπει να μην είχατε γεννηθεί κάποιοι. Και στον Άρη. Αλλά για τα συγκεκριμένα θέματα και ζητήματα, εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί δεν θέλω και κανένα να μην αδικήσω, αλλά και γιατί ξέρω ποια είναι τα όρια. Αυτά. Το γιατί κλείνουμε. Εσύ γιατί βιάζει να το κλείνουμε. Χρήσα, γιατί έχει πάει παρατέταρτο. Θα το πάω μέχρι τις 6. Μέχρι τις 6. Ναι. Όχι, δεν πρέπει να κάνουμε break. Γιατί, τι θες να καπνίσεις. Όχι, δεν θα καπνίσεις. Απαγορεύεται το κάπνισμα. FM και ενώνομα τεπώνυμο στο 545. FM και ενώνομα τεπώνυμο στο 54526. Δύο εισιτήρια θα δώσουμε λίγο πριν τις 6.30 για το Άρης Πανιώνιος. Νομίζω το καλύψαμε αυτό το ζήτημα. Εντάξει. Μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Για το φίλο τον Αποστόλη που μου λέει για την περίπτωση του Τζίλου. Φίλε Αποστόλη, που είσαι φίλος του ΠΑΟ και τα λοιπά. Και ξέρω ότι είσαι από τους ανθρώπους οι οποίοι συζητάνε αν μη τι άλλο. Η περίπτωση του Τζίλου είναι για μένα ξεκάθαρη. Είναι ένα ποινικό αδίκημα το οποίο έγινε εις βάρος ενός διαιτητή και υπάρχουν κάποια τηλεφωνήματα του δράστη στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός και συνομιλεί με κάποιους ανθρώπους. Για μένα λοιπόν η υπόθεση αυτή είναι ξεκάθαρη. Ανοίγεις το τηλέφωνο και ακούς τι λένε. Γιατί αν λέει δώσε μου ένα εισιτήριο να πάρω στην Εφτάρε Φιλαράκη, δεν είναι ποινικό αδίκημα. Αν λέει να το χτυπήσω στα γόνατα ή στο κεφάλι, υπάρχει σύνδεση. Και αν υπάρχει τέτοια σύνδεση, πρέπει να ακολουθήσει η διαδικασία. Πότε έγινε η υπόθεση του Τζίλου? Έχει ένα χρόνο περίπου νομίζω. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε γι' αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα απολύτως. Αλλά το θέμα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, η Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για τη πρέπει να ρωτήσω κάτι να ακόμα. Να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Τώρα που παρεμβαίνει η κυβέρνηση για να σωθεί ο ΠΑΟ και η Ξάνθη. Ναι. Δεν υπάρχει παρέμβαση αυτοδιοίκητο. Ξεκάθαρη. Α. Πριν. Δηλαδή να υπάρχει παρέμβαση όπου ναι, αλλά να συμφέρει. Πριν λέγαμε να μην υπάρχει παρέμβαση αυτοδιοίκητο. Άρα για τον κάθε Τζίλο ή για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση που είναι στην δικαιοσύνη, προφανώς και θέλω επίσης να αληθεί, να σου πω κάτι. Αν φτάσει στο σημείο να τιμωρηθεί ο ΠΑΟ, γιατί πρέπει, γιατί είναι ο νόμος έτσι, και τιμωρηθεί και ο Ολυμπιακός, καταλαβαίνεις ποιος θα διεκδικεί το πρωτάθλημα? Ο Άρης. Με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο κόλλημα. Αλλά δεν μπορεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα να αποτελεί υπερασπιστική γραμμή του ΠΑΟΚ το ότι έκανε ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω να καταλάβετε και να αναγνωρίσετε. Και πες μου σε παρακαλώ, από όσα είπα έχω άδικο. Για το 3-2, πήρες τους συναδέλφους να τους πεις γιατί λέτε 3-2, ενώ είναι 4-1. Δεν γίνεται να βγαίνει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μήνος στην κρατική τηλεόραση και να λέει 3-2. Είναι η κρατική τηλεόραση. Είναι η κρατική τηλεόραση. Δεν γίνεται χθες ο Μάκης ο Κακάς να λέει 10 φορές 3-2 και να μην το διορθώνει ο Κυριάκος. Δεν είναι 3-2, είναι 4-1. Γιατί αυτό θέλω να περάσουν οι ρεφλίστα. Ναι,
Δεν μπορείς λοιπόν όμως να βρεις εμένα που λέω την αλήθεια. Να μην την πω. Να μην την πω. Σε βρίζει ο κόσμος που του πλασάρουν αυτή την αλήθεια. Όχι. Και αυτοί που τη γνωρίζουν ενδεχομένως, αλλά κυρίως αυτοί που δεν αντιλαμβάνονται πλήρως την αλήθεια. Okay. Λοιπόν, right. Δεν γίνεται να λες ότι είναι διορισμένη από τον, ότι αντικατέστησε ο Αυγενάκης τα δύο μέλη ενώ έχουν φύγει από τον Μάρτιο πέρσι. Τα δύο μέλη. Και να πω και κάτι άλλο, και σε συναδέλφους Αριανούς και τα λοιπά. Παιδιά, δεν γίνεται συνεχώς να δίνεται βήμα στον κάθε Παναγόπουλο που υβρίζει καθημερινά τον Άρη. Θα πρέπει λίγο να το σφίξουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά αυτό είναι για μια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, κάτσε να δω το φίλο εδώ. Τώρα που η κυβέρνηση δίνει το πρωτάθλημα με νομοθετική ρύθμιση στον Ολυμπιακό, μπορώ να εγώ να φωνάξω για τον Τζίλο. Δεν τον δίνει με νομοθετική ρύθμιση στον Ολυμπιακό. Ίσα ίσα, φίλε μου, που σε κρατάει στο παιχνίδι. Με την άλλο επιβεβασμό, άλλο μείον 6. Αν υπάρξει μείον 6 τελικά. Πώς είναι με νομοθετική ρύθμιση το δίνει στον Ολυμπιακό. Αν έκανες το παράπτωμα, δεν πρέπει να τιμωρηθείς. Για να καταλάβω δηλαδή. Ή δεν πρέπει να τιμωρηθείς επειδή δεν τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Γιατί στο end of the day αυτό λέτε. Δεν πρέπει να τιμωρηθώ γιατί ο Ολυμπιακός έκανε αυτό, εκείνο και το άλλο. Αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η λογική. Ο Άρης δεν έκανε τίποτα. Ο Ηρακλής δεν έκανε τίποτα. Η ΑΕΚ δεν έκανε τίποτα. Γιατί πρέπει να τιμωρηθώ εγώ έμεσα με τη μη τιμωρία σου. Αυτά. Όχι, Απόστολε, πιστεύω ότι, ότι ο δικαστής ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί δεν είσαι μόνο εσύ δυνατός. Εγώ λέω ότι ο δικαστής ακριβώς επειδή ήταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και της Λίγκας και της ΕΠΟ και πάντα έλεγα ότι θα καταλήξει σε αφαίρεση βαθμών, όπως θα δυσκολεύονταν απέναντί σου, θα δυσκολεύονταν και απέναντι στο Μαρινάκι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο δικαστής είναι στη μέση. Αν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν υπήρχε Μαρινάκη στη μία πλευρά και Σαββίδη στην άλλη και υπήρχε μόνο Σαββίδης ή μόνο Μαρινάκης, θα είχαν αθωωθεί και οι δύο ή θα είχε καταδικαστεί αυτός που θέλανε και οι δύο. Τώρα όμως είναι μία μάχη Σαββίδη-Μαρινάκη. Και επειδή είναι μία μάχη Σαββίδη-Μαρινάκη, ο κάθε ένας ξέρει ότι θα βγάλει μια απόφαση υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου, αλλά θα έχει κόντρα των άλλων. Γι' αυτό έχει πάει έτσι, εκεί που έχει πάει το παιχνίδι. Αυτά. Μπορούμε να πάμε στο διάλειμμα. Πιστεύετε. Νικό, δεν θα κάνουμε διάλειμμα σήμερα. Άμα θες βγες να καπνίσεις, μας έχεις πρίξει. Μας έχεις πρίξει, ρε φίλε. Πες μου, δεν θα κάνουμε διάλειμμα. Δεν θα κάνουμε τσιγάρο σήμερα μέχρι τις 6.30 το ραδιόφωνο. Τις 6.30. Που ναι. Απαγορευτικό. Ναι. Μάλιστα. Το κλείσαμε αυτό το θέμα. Το θέμα αυτό είναι ένα μεγάλο. Ναι. Και έχει μια διάρκεια μεγάλη. Σίγουρα θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ, Σταύρο, που με παραδέχεις ως δημοσιογράφο. Είναι ένα παράσημο να το παραδέχονται και οι αντίπαλοι. Λοιπόν... Άλλο. Ευχαριστώ τον φίλο τον Γιώργο που λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή. Άλλο. Πάμε στο... Όχι. Όχι. Είπα μέχρι τις 6 τώρα δεν έχει. Μέχρι τις 6. Το δέχομαι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Με το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Θα δούμε την νομοθετική ρύθμιση, θα την παρακολουθήσουμε αργότερα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή θα είναι η προβλεπόμενη ποινή. Γύρω στο μείον 6 για τον ΠΑΟ και μείον 10 για την Ξάνθη. Με κάτι εκτός και τα λοιπά. Το πάνε μείον 3, μείον 8. Α, δούμε τι θα γίνει. Και θα πάμε παρακάτω στην Ελλάδα για μια ακόμη φορά. Σε 3,5 χρόνια θα ψηφίσουμε και όλα καλά. Και όλα ωραία. Από εκεί και πέρα, η άποψή μου είναι και τη λέω δημόσια ότι σε αυτή τη χώρα που ζούμε, ο Άρης πάρα πολύ απλά θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την εύνοια κατά την άποψή μου του αντιπάλου, ώστε να κερδίσει και αυτός ό,τι μπορεί περισσότερο. Γιατί, πάρα πολύ απλά,
δεν υπάρχει κάτι άλλο να συμβεί πέρα από αυτό. Μην περιμένετε δικαιοσύνη με την έννοια ότι θα τιμωρηθούν ο τάδε ισχυρός επιχειρηματίας ή ο άλλος. Ένα ερώτημα πάντως που μου έθεσε ένας φίλος νωρίτερα και το σκεφτόμουν κι εγώ. Ναι. Είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αναγνωρίζει αυτή τη σχέση ανάμεσα ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Ναι. Πώς θα συνέχισε το πρωτάθλημα? Κοίταξε, αν τιμωρηθούν για πολυιδιοκτησία. Ναι. Γιατί αυτό λέει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το χαρακτηρίζει και μάλιστα ναι. Πώς είναι βαρύς. Πάντα με ό,τι, ναι. Βάσει ό,τι λέει η ΕΑ, δεν βγάζουμε πράγμα το κεφάλι μας. Αυτό. Θα τιμωρηθούν με αφαίρεση βαθμών. Αλλά πώς θα συνεχίσει το πρωτάθλημα? Δεν μπορεί να συνεχίσει το πρωτάθλημα. Όταν η ΕΑ σου λέει ότι υπάρχει. Θα παίξουν κιόλας. Τελευταία αγωνιστική. Ναι, ότι υπάρχει αυτή η σχέση, ας πούμε. Μα θα τιμωρηθείς κιόλας. Εντάξει. Μα άμα τιμωρηθείς κιόλας για πολυιδιοκτησία. Και δεν το λέω τώρα για να πικάρω τους ΠΑΟΚ. Θα γίνει λοιπόν. Είναι πραγματικότητα αυτή τη στιγμή βάση της ΕΑ. Και θα παίξει τελευταία αγωνιστική. Ξάθη ΠΑΟΚ. Διότι αν αυτό υπήρχε την άλλη πλευρά και ήταν Ολυμπιακός στήση του ΠΑΟΚ, εδώ πέρα θα είχαμε σηκώσει τον κόσμο ανάποδα. Φυσικά. Και θα λέγαμε ότι υπάρχει άλλο του πρωταθλήματος. Αλλά τώρα δεν συντρέχει κανένα ζήτημα. Καθένας κάνει αυτό, το καταλαβαίνω. Καλά, εννοείται. Και εγώ το καταλαβαίνω. Σου λέω όμως. Θα προστατεύσει ο καθένας την ομάδα θα του. Μπορεί, λοιπόν, θα μπορεί λοιπόν ο Ολυμπιακός να πάρει τον Πανιόνιο, να αφαιρούνται 6 βαθμοί. Και δεν δημιουργείται και δεδικασμένο. Και να τους παίρνει. Ναι. Ωραία. Άρα αυτό δηλαδή ανοίγει τώρα ένα άλλο κεφάλαιο πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Προφανώς θα τους αναγκάζει να αλλάξουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ξέρω εγώ. Να φύγει από αυτή την εταιρεία και να πάει σε κάποια άλλη. Πουλήστε την, φτιάξτε μια άλλη και φτιάξτε. Τρομερά πράγματα. Ναι. Τρομερά πράγματα. Είναι όντως τρομερά τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν. Πες μας λίγο. Ο 924. Περίμενε. Καλώς λέει εσύ στην προπαγάνδα. Α, στην προπαγάνδα. Εντάξει, φίλε 924, συνεχίζουμε. Αλλά το ξέρεις ότι με τη λογική που προκύπτει το παράπτωμα, ελεγχόμενη ΠΑΕ, μπορείς να θεωρηθείς και εσύ από τον Ολυμπιακό βάσει τηλεοπτικών. Όχι. Θα σου πω και γιατί. Διότι μιλάμε για μια ανώνυμη εταιρεία που όταν υπέγραψε ο Άρης, φίλε μου, και ακόμα και σήμερα. Δεν ανοίξει στο Μαρινάκι. Δεν ανήκει στο Μαρινάκι. Ακόμα και όμως αν υποθέσουμε ότι ανήκει στο Μαρινάκι. Για να δεις, φίλε μου, 924, ότι είναι καλό και εύκολο να αναπαράγεις ένα θέμα, αλλά πάντα κάποιος που γνωρίζει την νομοθεσία μπορεί να σε εκθέσει. Με τη λογική σου λοιπόν αυτή, αν μια ομάδα έχει τα τηλεοπτικά της δικαιώματα στο κανάλι ενός προέδρου άλλης ομάδας, ελέγχεται. Θα μπορούσε να κάνεις μια καταγγελία, να πάμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και να το κρίνει. Αλλά θα σου πω το εξής, με την ίδια σου λογική. Το κανάλι του δικού σου του προέδρου, το οποίο έχει πάρει τα δικαιώματα της εθνικής ομάδας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως και άλλα κανάλια στο παρελθόν, δίνει λοιπόν χρήματα στην ΕΠΟ. Σημαίνει ότι ελέγχει την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία? Αν θέλεις μου απαντάς το ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση, να ξέρεις ότι αν ισχύει το ένα που είπες εσύ, ισχύει και το άλλο που λέω εγώ. Άρα, οτιδήποτε υπάρχει και κυκλοφορεί στην Ελλάδα, θα έχει και μία μορφή εξάρτησης. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, ακόμα και αν υποθέσω ότι έχεις δίκιο, αυτό αναιρεί ότι πραγματικά έχεις ως ΠΑΟΚ διαπράξει το αδίκημα? Μένετε σε μια αυτό διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει και εσύ να αθωθείς για αυτό το λόγο? Μπαίνετε σε μια διαδικασία να υπερασπίζετε τον εαυτό σας, προτάζοντας άλλα ζητήματα. Μα δεν μπορούν να τον υπερασπιστούν όταν η RFA έχει μεταφέρει 6,7 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτολογική. Που πήρε από τη Δημέρα την Τρίτη και τα μετέφερε την Τετάρτη στην Ξάνθη. Αυτό είναι σαν ένα δεκάχρονο. Για να πάρει το ξενοδοχείο. Ναι. Αυτό είναι σαν ένα δεκάχρονο παιδί που μάλωσε με τα παιδιά στο συναυλί του σχολείου και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Α, με πείραξε αυτό. Α, αυτό έκανε εκείνο, αυτό έκανε το άλλο. Δεν είναι λογική αυτό. Αλλά σου λέω, αν υπάρχει εκεί θέμα που λες εσύ, υπάρχει στο άλλο. Και να το είχατε ακόμα, το είπε ο κ. Γκαγκάτσης χθες. Ο κ. Γκαγκάτσης είπε αυτό ακριβώς που λες σε σχέση με τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Χωρίς ο Μαρινάκης να έχει πάρει ακόμα την Νόβα, αλλά μπορεί να την πάρει. Ναι.
Τρία λεπτά πριν είπε ότι είμαστε σε συνεννόηση με τον Παναθηναϊκό. Που είναι στην Νόβα. Όχι που είναι στην Νόβα. Που πήγε στην Νόβα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που πήγε και ο Άρης. Μάλιστα ο Άρης τον Παναθηναϊκό είδε. Και ακολούθησε από πίσω. Διέκοψε το συμβόλαιο του με την ΕΡΤ. Πήρε τα διπλάσια λεφτά από τον Άρη στην Νόβα. Και μετά το έκανε και ο Άρης. Με αυτόν λοιπόν, ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης παραδέχτηκε δημόσια στον αέρα ότι είναι σε συνεννόηση. Πώς γίνεται να είναι σε συνεννόηση με αυτόν ο οποίος παίρνει τα λεφτά από το Μαρινάκι και να μην είναι επιλείψιμο και να συνδιαλέγεται μαζί του και να είναι σε συνεννόηση μαζί του αλλά με τον Άρη να είναι επιλείψιμο. Το ένα φάλ μετά το άλλο. Στο τελευταίο ημίωρο ναι. Θα ανοίξουμε γραμμές. Οπα. Το 23-10-287-888 γιατί βλέπω ότι παίρνετε και τα λοιπά και θα ήθελα ακόμα και με φίλους του ΠΑΟΚ να το συζητήσουμε το θέμα. Αν έχετε την διάθεση να συζητήσουμε. Αν διαπιστώσω ότι δεν έχετε τη διάθεση να συζητήσουμε, θα μιλήσω με τον Νίκο για τα υπόλοιπα ζητήματά μας. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια σαν τουριστικά. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση μυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίας bartender, κάνει σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με πιστοποιήσεις σε λίγες μονομέρες. Αν θέλεις κάτι παραπάνω, παρακολούθησε σεμινάρια εξειδίκευσης σαν τουριστικά και πάρετε εφόδιο να δουλέψεις στον τομέα του τουρισμού. Τηλέφωνο το Data Labs 2310-2229-62 datalabs.edu.gr ή μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία του Data Labs Εθνικής Αμήνης 14α. Ένας πολύ καλός φίλος. Και ακουρατής της εκπομπής σε παρομοιάζει με τον Λούκα Σάσα ή σε λέει ότι είναι ο Σάσα στον Άρη. Μάλιστα. Η λεγόμενη 90, όχι για τόσο ζουμπάς που έχετε εκεί στο κέντρο. Μάλιστα. Τι όχι. Σε αποθεώνει ο θείος. Μπράβο. Φίλος. Βρέκει και επιστρέφουμε. Ανοίγουμε τις γραμμές για όσους θέλουν να συζητήσουν. Μην ξεχνάτε, δίνουμε δύο εισιτήρια σε 6,5 για το Άρης Πανιώνιος FM και ενώνομα τεπώνυμο στο 54526. Δεν το είπαμε αυτό. Το είπαμε και πριν. Έχουν στείλει ήδη αρκετοί φίλοι τα μηνύματα. Ωραία τότε. Το είπαμε. Μην αγχώνεσαι. Πάμε. Να ακούσουμε απόψεις, να ανταλλάξουμε σκέψεις και να συνομιλήσουμε με όποιον έχει τη διάθεση να το κάνει ακόμα και αν δεν υποστηρίζει το μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας αλλά είναι θειασότης του διαλόγου. Παρακαλώ στον πρώτο φίλο για σήμερα. Ωραία. Φιλιάζει την αναμονή για να ακούσει. Με έβαλε στην αναμονή, ρε φίλε. Εγώ έπρεπε να σε βάλω στην αναμονή. Λοιπόν, επόμενος. Χαίρετε. Έλα. Πού να έρθω, πες μου καταρχήν. Μετά από τόσο καιρό που έχουμε να τα πούμε, βέβαια πρέπει να σε πούμε που θα έρθεις. Σωστό και αυτό. Σωστό είναι. Σωστό. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ανταποδίδουμε τις ευχές. Πολύ καιρό. Λοιπόν, να είστε καλά. Παιδιά, τώρα δεν είναι τίποτα να πούμε. Αυτό που παρακολουθούμε είναι για γέλια. Από ποιον να αρχίσουμε, από την κυβέρνηση, από αυτούς εδώ, από τους τοπικούς άρχοντες της πόλης, αυτός που βγήκε τελευταίος και μιλάει κιόλας ότι έχει ψήφους και ιστορίες και έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος. Μεγάλη ζημιά αυτό το οποίο κάνουν. Είναι μεγάλη κολοτούμπα. Τώρα τι να συζητάμε. Εγώ θα ήθελα λίγο να σας θυμίσω αυτό που λέγαν πριν κάνα χρόνο γιατί το ξεχάσαμε και μου το θύμισε ένας φίλος ΠΑΟΚΣΙΣ και τον απάντησα και το θυμήθηκα και εγώ έτυχε το θυμήθηκα. Θυμάστε πριν κάνα χρόνο, 1,5 που ο Καρυπίδης ήταν χρηματοοικονομικά εξαρτώμενος από το Σαββίδι. Έτσι λέγανε, ναι. Ναι, το λέγανε και πολλοί Αριανοί. Ναι. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν. Δεν ήταν. Τώρα είναι το Μαρινάκι ο Καρυπίδης. Και του χρόνου το Μελισανίδη. Εντάξει. Ναι, και προχθές ένας ποδοσφαιριστής του Άρη, δεν ξέρω ποιος ήταν, την κοινή ήταν. Λέει, ξέρεις γιατί δεν παίζει αυτό. Λέω, γιατί ρε φίλε. Λέει, είναι απλήρωτος. Καλά, ο Σαββίδης και ο Μαρινάκης τον είχα πλήρωτο. Πέρα 50.000 άνθρωπος δεν τον πλήρωσαν. Παρεπτόντως είναι πληρωμένος. Ακόμα και ο Μενέντες που έλυσε το συμβόλαιο. Μα οι άνθρωποι είναι απίθανοι. Να είσαι καλά. Είπες προηγουμένως, είπες προηγουμένως κάτι για το Μήνο. Αυτόν τον άνθρωπο. Βγάλτε τον μια σύνταξη να σκοτεί να βγει να πληρώσουμε και εμείς κάτι παραπάνω. Του χρόνου βγαίνει ο μα μιλάμε ότι βλέπουμε αυτόν το, πώς τον λένε, του Ολυμπιακού. Ναι. Ο οποίος είναι αντικειμενικός. Εκείνος ο κοντός του Παναθηναϊκού είναι αντικειμενικότατος. Αυτός είναι εδώ το κάτι ο άλλο. Ολυμπιακός καλά κάνει. Υπερασπίζει τα συμφέροντα της ομάδας. Ρε καλά κάνει, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδιά. Να είσαι καλά, επόμενο. Να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Γεια σας. Χαίρετε και σε εσάς. Αν θέλετε να λέτε και το μικρό σου όνομα, παιδιά. Φώτης. Έλα, Φώτη. Πάμε. Γεια σου, Φώτη. Τι κάνουμε. Καλά, δόξα. Δόξα το Θεό, εσύ. Καλή χρονιά, Χρήσανθε και Νίκο. Υγεία, υγεία. Δεν μιλήσαμε τώρα στην καινούργια. Δεν βγάλαμε γραμμές, αλλά πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να το καθιερώσουμε. Πρέπει να το βάλουμε με τον Νίκο ένα μισάωράκι κάποιες στιγμές να το δίνουμε και σε εσάς να μιλάτε. Μια-δύο φορές την εβδομάδα. Ναι. Απλώς εγώ θα πω δύο πραγματάκια που τα ξέρουν όλοι, δεν χρειάζεται. Ναι. Πρώτον, είμαι περήφανος που είμαι Αριανός, γιατί δεν θα μπω ποτέ στο τρυπάκι να με σώσει μια κυβέρνηση και δεν θέλω να με σώσει καμιά κυβέρνηση, όπως και δεν με σώσει ποτέ. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, αυτοί που θέλουν να κάνουν επανάσταση και να χωρίσουν τη χώρα στα δύο. Όταν τους φορτάναν τα μνημόνια και όταν κάναν τα όχι ναι και όταν δίναν τη Μακεδονία, δεν τους είδα να συγκινούνται καθόλου. Ναι, τώρα προφανώς. Και ένα σύλλογο δηλαδή, τι θέλουν να κόψει τη χώρα στα δύο. Ποιος με 20.000 άνθρωποι να κόψει τη χώρα στα δύο. Μην τρελαθούμε κιόλα. Να είσαι αν καλά. Αν έχω κάπου άδικο, διάκοψέ με. Όχι, τι να σε διακόψω. Να είσαι καλά. Άρης μόνο, τίποτα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Απλά παιδιά, επειδή είστε πολύ λίγο σύντομα, ναι, γίνεται χαμός. Μην πλατιάζουμε, καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα. Κώστας. Έλα, Κώστα. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά. Από καιρό. Γενικώς, και με αυτό το θέμα, για μένα αναδεικνύεται πάρα πολύ ο ρόλος της ελληνικής δημοσιογραφίας στην πόλωση που υπάρχει. Είτε με αυτά που αποκρύπτουν, είτε με τον τρόπο που θέλουν να επιλέγουν να τους, ας το πούμε, πελάτες τους να ενημερώνουν. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και το site το SDNA σε αυτή την περίπτωση, που τους κρατούσε σε ένα σκοτάδι, πραγματικά δεν έβγαζε τίποτα. Για τα πάντα είναι κερδισμένοι, οι πάντες τους κυνηγάνε. Καλά, το κάθε μέσο έχει την επιλέγει έχει την πολιτική γενικώς, του. Γενικώς, πέρα από αυτή την υπόθεση, γενικώς παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η δημοσιογραφία. Πάρα πολύ μεγάλο. Η επικοινωνία είναι πάρα, και... πολύ πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στην εποχή μας, φυσικά. Σαφώς, σαφώς. Και σε αυτό πρέπει να μπουν κάποια όρια, κάπως να θεσμοθετηθεί, αλλά είναι μια γενικότερη κουβέντα. Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Μαρούπα, που είναι της Επιτροπής, δεν είναι της Επιτροπής μέλος. Μάλιστα, ναι. Είναι μία από, τις, από τα πέντε μέλη. Έχει χάσει ελάχιστες εκπομπές στο Open. Είναι συνεχώς καλυμμένη. Α, και δεν κατάλαβα τι είπες, έχει χάσει εκπομπές. Νίκο, μην το ξαναβάλεις, γιατί κάνει βόμβα. Σύνδεση αυτή. Μήπως, γιατί κάποιος φίλος θα οξύς αναρωτήθηκε. Πάντως ακόμα και η κυρία Μαρούπα, μισό λεπτό, η κυρία Μαρούπα είπε ότι είναι συντριπτικά τα στοιχεία και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Ακόμα και η κυρία Μαρούπα το είπε. Ενώ μέχρι τώρα μας λέγανε ότι κατέρευσαν σαν χάρτη. Το είπε και η ίδια. Απλά αυτή δεν συμφωνούσε. Δεν συμφωνούσε με την ποινή του υποβασμού. Σεβαστό. Σεβαστό αυτό. Αλλά ακόμα και αυτή είπε ότι είναι συντριπτικά τα στοιχεία. Πώς το λέει το λατινικό. Σενταλέξ, πώς το λένε. Άντε κλείσε μου, λες και τα λατινικά. Όχι, εντάξει, και ένα τελευταίο, επειδή έχω συμπληρωθεί δύο χρόνια και επειδή η ευαισθητοποίηση των εισαγγελέων έτσι τους βλέπω πολύ ευαισθητοποιημένους. Ναι. Τι θα γίνει με εκείνη την περίπτωση του Ζουράρη, του Υφυπουργού Παιδείας που βγήκε και έβρισε τον κόσμο του Άρη. Έχει κάνει κάτι, πάει ο ΑΣ, δύο χρόνια συμπληρώνονται. Και αυτή είναι και πολύ ευαισθητοποιημένη εισαγγελία. Ναι, ναι, αλλά ο Ζουράρης ήταν βουλευτής, μην το ξεχνάς. Ήταν υφυπουργός, δεν ξέρω αν ήταν και βουλευτής. Και ωραία, και τι σημασία έχει αυτό. Ας κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, ας πάει στη Βουλή η υπόθεση και ας το κάνει. Δεν νομίζω ότι για τέτοια αδικήματα πάει στη Βουλή. Πάνε, πώς δεν πάνε. Για τέτοια αδικήματα δεν πάνε. Για τέτοια. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στον επόμενο. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Παρακαλώ. Απλά κλείσε αν έχεις την καλοσύνη το ραδιόφωνο σου. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Εσείς. Εγώ είμαι. Εσείς. Το ραδιόφωνο κλείσε μόνο. Το κλείσα κύριε Χρήστα. Καλησπέρα κύριε Νίκο. Γεια σας, γεια σας. Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Χρήστα, να κάνω μια ερώτηση. Αυτό μπορεί να υπάγεται σε μια μορφή δωροδοκίας. Ποιο? Το γεγονός αυτό που πολυδιοκτησίες. Όχι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Δηλαδή μιλάμε... το να έχεις μια ομάδα αγορασμένη, δικιά σου δηλαδή, η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα, εσύ την κερδίζεις εύκολα, αλλά κάνει κακό στους άλλους. Δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις δωροδοκία, γιατί δεν είναι δωροδοκία. Είναι περίπτωση πολυδιοκτησίας, η οποία απαγορεύεται από τον νόμο.
είπα για μια μορφή. Ναι, απλά επειδή λίγο με τα νομικά, κοίταξε λίγο. Επειδή είμαστε και σε λίγο ευαίσθητους χρόνους και είναι και μια ευαίσθητη εκπομπή που περιμένουν στη γωνία να μου ξεφύγει κάτι. Να είμαστε λίγο ακριβείς. Μιλάμε για πολυδιοκτησία. Αν ήταν δωροδοκία, θα μιλούσαμε για δωροδοκία. Δεν είναι δωροδοκία αυτό. Ξέρω γιατί ακριβώς μιλάμε, δεν το κατάλαβα. Το ξέρω κιόλας. Απλά λέω. Έτσι όπως μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ίσως είναι βαρύτερο. Πρόσεχε λίγο. Ίσως είναι βαρύτερο ως. Όχι έγκλημα, ως αδίκημα η πολυδιοκτησία. Στην περίπτωση του ποδοσφαίρου. Ίσως είναι βαρύτερο. Ναι, γιατί στη δωροδοκία είναι μόνο ένας, ενώ στην πολυδιοκτησία είναι όλοι. Ναι, ξέρω. Άμα είναι όλοι ή μισοί. Σε ολόκληρη ομάδα. Όλοι. Να πούμε για κάτι. Δεν έχει καταδικαστεί ο ΠΑΟΚ ή η Ξάνθη. Αλλά νομικά έχουμε κάθε δικαίωμα όλοι να σημειώνουμε πέντε πράγματα, γιατί είναι η έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που είναι δεσμευτική. Που αυτοί λένε ότι ισχύει, ότι υπάρχει πολυδιοκτησία. Άρα και όλες αυτές οι μπούρδες που ακούγαμε, οι απειλές μάλλον, όχι μπούρδες, οι απειλές ότι θα σας κάνω αυτό και θα σας κάνω εκείνο, αν λέτε γι' αυτό, τελειώσανε. Γιατί οι καθήλυνα αρμόδιοι είπανε ότι ισχύει. Αυτοί που αποφασίζουν για αυτό το θέμα είπαν ισχύει. Και μάλιστα με συντριπτικά στοιχεία. Εμένα χρήσατε, αν με κατηγορούσαν για κάτι σαν Αντώνη και ήμουνα 100% αθώος, θα παρακαλούσα να πάω δικαστικός με τις ισχύουσες ποινές μέχρι τον άνθρωπο δικαστήριο. Μέχρι να βγει η κυβέρνηση, μέχρι να βγει η κυβέρνηση και να πει ότι δεν θα πέσετε, αυτό δεν λέγανε. Τώρα το λένε. Που είπε η κυβέρνηση δεν θα πέσετε. Ναι, αυτό αντιλήφθηκα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα Χρήσανθε, καλησπέρα Νικό. Καλησπέρα και σε σένα. Κώστας από Πηλαία Αριανός. Έλα Κώστα. Θα σας πω και εγώ ένα-δυο πραγματάκια και να μην καθυστερώ. Πρώτον, εντάξει, εγώ έχω κάποιες ελάχιστες νομικές γνώμες, γιατί σπουδάζω νομική σαν δεύτερο πτυχίο. Ναι. Έτσι, εντάξει, δικηγόρος εν δυνάμει είμαι. Να πω λίγο, καταρχήν θέλω να την παρατηρήσω, οι νομικές είναι σωστές. Και είσαι από τους λίγους δημοσιογράφους, γιατί έχω και άλλους από το πρωί που πραγματικά μου ακούσαν τα πάντα. Ναι. Τα πάντα. Δύο πραγματάκια, δύο υποσημειώσεις. Ισχύει ότι η επιτροπή της εισήγησης είναι δεσμευτική, αλλά εάν είναι τόσο σίγουροι εκεί στο ΠΑΟΚ ότι είναι στημένες οι επιτροπές, ότι δεν έχουν κάνει κανένα δίκημα, γιατί τότε να έρθει και να αλλάξει με μια νέα νομοθετική νέα τροπολογία ο νόμος? Δηλαδή είναι καθαρά δες το λίγο ανάποδα. Αν δεν ήταν δεσμευτική και αν δεν υπήρχε κίνδυνος, θα εκτίθονταν η κυβέρνηση? Γιατί η κυβέρνηση. Άσε τον ΠΑΟΚ. Άσε τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Θα εκτίθονταν η κυβέρνηση στον Αριανό, τον Ολυμπιακό. Πρόσεχε. Α, και άντε τον Αριανό. Δεν τον υπολογίζει. Θα εκτίθονταν ο Μητσοτάκης στον Μαρινάκη και στον Ολυμπιακό κατά αυτόν τον τρόπο, αν δεν ήταν δεσμευτική και δεν ήταν. Και δεν ήταν σίγουρος ο υποβιβασμός. Δεν υπήρχε περίπτωση να εκτεθεί. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, πραγματικά, εάν και αυτά που λένε ότι εάν η απόβαση πήγαινε στον αρμόδιο αθλητικό δικαστή, μία ποινή. Υποβιβασμός. Δεν υπάρχει. Μα μου να τα βρω, δεν υπάρχει. Μα το είπε και ο Κούγιας. Ο μόνος τρόπος να αλλάξει είναι μια νομοθετική ρύθμιση. Αλλιώς πάει για παράβαση καθήκοντος όποιος αποφασίσει κάτι άλλο. Παράβαση καθήκοντος, κακουργηματική διάταξη. Πήγε το 299 του ΠΚΑΠΑ, λέει. Όποιος με πρόθεση. Σκοτώνει για την άνθρωπο, υπάρχει ανθρωποκτονία εκ προθέσεων. Μα εκεί θα πήγαινε ο Πανιώνιος και θα πάει ο Πανιώνιος. Έβγαλε ανακοίνωση. Ο Πανιώνιος. Ναι. Φίλε, να σου πω κάτι πραγματικά, ούτε συνεννοημένο θα ήμουν. Ανακοίνωση εναντίον της απόφασης κυβέρνησης για την νομοθετική ρύθμιση που θα περάσει εξέδωσε ο Πανιώνιος, απαιτώντας να αρθεί το μείον 6 που του είχε επιβληθεί. Να σου λέει ο Πανιώνιος, εγώ γιατί έφαγα μείον 6. Πριν από ένα-δύο λεπτά βγήκε. Γιατί έφαγα μείον 6. Να αλλάξει και εμένα ο νόμος. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Εντάξει, ανοίγουν τώρα. Όχι οι άσκοι, ο ασκός του αιώνα. Γιατί είναι ένας, δεν ξεχνάτε. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και σε εσάς. Από την Κιτρινό Μαύρη Αθήνα. Έλα, Ραμάκι. Είναι η αλήθεια. Δεν πας εκεί στο μαξί μου να πεις τι γίνεται. Άμα πάω εκεί πέρα, θα πούμε το λεωφορείο μέσα. Δεν θέλουμε τέτοια. Να το κάνουμε τη βία. Βράδυ περιμέναμε το αυτονόητο, αλλά έχει στην άκρη του μυαλού μας ότι επειδή είναι μπανανία κάτι θα βρουν να μαγειρέψουνε. Κράτα καμιά πισίνη. Το είδαμε σήμερα στο site, ωραία λέω τα δικά μας. Τα είδα όλα, εντάξει, ξέρω από ό,τι και πέρα. Και θα πρέπει να πάμε εμείς τώρα, όπως έλεγε πριν, να διεκδικήσουμε, επειδή είναι η ώρα που είναι όλοι μπόσικοι, να πάρουμε το παλέ, να μας διαγράψουν, δεν ξέρω τι να μας διαγράψουν, να μας κάνουν 16 ομάδες στο μπάσκετ
δεν ξέρω τι άλλο. Πάλι ο ΠΑΟΚ θα σωθεί. Με τις 16 ομάδες ο ΠΑΟΚ θα σωθεί. Θα σωθεί και το παρδαλό καθήκη θα κάθεται και θα γελάει. Δεν είναι και το θέμα όμως. Θα είμαι εγώ περήφανος ότι έπρεπε να φτάσει στο σημείο να σώσουν από τον υποβασμό το διπλανό για να μπορέσω εγώ να πάρω τα αυτονοητά. Το παλέ ή να παίζω στην αρπαϊνά. Έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Ο Άρης ό,τι έχει πάρει, κάτι ψίχουλα που έχει πάρει διαχρονικά, τα έχει πάρει όταν κάποιοι δίπλα παίρνουν τα δεκαπλάσια και τα εικοσαπλάσια. Και εξισώνονται το άρθρο 44, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχει φτάσει να εξισώνονται τα 2-3 εκατομμύρια που γλίτωσε ο Άρης από το δημόσιο στο άρθρο 44 με τα 50 εκατομμύρια. Κι όμως, ο Άρης παρουσιάζεται από τα μίντια ως ευνοημένος, γιατί υπήρξε η υπαγωγή στο άρθρο 44 και πλήρωσε, πρόσεξε, σε μια δεκαετία τα χρήματα. Ναι. Δηλαδή, εξοργιστικά πράγματα. Ο κύριος Αγοράκης που παραιτήθηκε τώρα δεν πλήρωνε τον ορφανό με τον νόμο ορφανού τα χρέη της ΠΑΕΠΑΟΚ, γιατί υπήρχε η ανοχή να μην τα πληρώνει. Και ήρθε ο Σαββίδης και όντως πλήρωσε τα δικά του χρέη. Ο Άρης την ίδια στιγμή κάθε μήνα πλήρωνε τον νόμο ορφανού. Γιατί έβαλε 2,5 εκατομμύρια μέσα εκεί και τα πλήρωνε. Ο άλλος δεν τα έβαλε. Ακριβώς. Και κάποια στιγμή σβήστηκαν. Σβήστε μου τα πρόστιμα, σβήστε μου τα άλλα, τους αυξήσεις, σβήστε μου τις ΕΚΑΠ, σβήστε μου αυτό, σβήστε μου εκείνο. Χτυπάνε οι συναγερμοί, φύγε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Δεν χαίρετε. Δεν χαίρετε. Μεθεπόμενος. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα. Παιδιά, να ξέρετε, είστε 6, οι οποίοι είναι, κάθε φορά που μπαίνετε στον αέρα, είναι άλλοι 5 πριν από εσάς, να το ξέρετε. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα και σε εσάς. Μία ερώτηση. Το μικρό σου για να καταλάβω κι εγώ τι. Γρηγόρης. Έλα, Γρηγόρη. Καλαμαριά. Λοιπόν. Τι γίνεται με αυτή την τροπολογία σε ανώτερο επίπεδο, δηλαδή σε FIFA και UEFA, μπορεί να σταθεί αυτό? Τι εννοείς? Δηλαδή, δεν είναι κάποιος κανονισμός ο τρόπος με τον οποίο θα τιμωρείται η πολυιδιοκτησία. Να υπενθυμίσω κάτι, το καλοκαίρι, με παρέμβαση κιόλας νομίζω, αν είμαι σωστός, με παρέμβαση UEFA ή FIFA, δεν ξέρω τι είχε γίνει, δεν είχε περάσει όμως περί πολυδιοκτησίας από το ΣΥΡΙΖΑ και του σταμάτησε ο ίδιος ο Βιεννάκης. Και τώρα και πάει και κάνει τροπολογία. Ναι, ο νόμος που πήγαν να περάσουν για το 5%. Το οποίο όλο τυχαίως, όπως βλέπεις, ο Ιβάν πήρε χθες την τέτοια 5,6. Δηλαδή, ναι, μερικές φορές πραγματικά καρφώνονται και απίστευτα. Αλλά θα σου πω το εξής. Από εκεί και έπειτα, αν πάει οποιοδήποτε, ο Πανιόνιος, ο Ολυμπιακός, και κάνει μια καταγγελία στην UEFA, πλέον εκεί θα επιληφθεί η UEFA με τα δικά της όργανα. Δηλαδή, το ότι θα υπάρξει εδώ, ότι η τιμωρία στην Ελλάδα είναι η Α ή η Β, μείον 3, μείον 5, μείον 135 ή τίποτα, είναι κάτι που αφορά εντός συνόρων. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει και εκεί. Βέβαια, υπάρχει το εξής, θα σου πει η UEFA, να κριθεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία η υπόθεση. Γιατί υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν μπορεί να τα κρίνει η UEFA. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο έολο το θέμα εκεί. Ότι δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν που να αφορά δηλαδή εντός των συνόρων πολυδιοκτησία και να μην κρίνεται εντός των συνόρων σε απόλυτο βαθμό και να πρέπει να κριθεί στο εξωτερικό. Θα σου πει ότι αυτός είναι ο κανονισμός που έχεις στην Ελλάδα, με αυτόν πρέπει να πας. Υπάρχει περίπτωση να σου πει όχι, γιατί πρόσεχε λίγο. Ο Άρης, τι φωνάζαν οι συμπολίτες? Με τους ελληνικούς νόμους και την ελληνική νομοθεσία δεν χρωστάει απολύτως τίποτα στο συστόν. Έρχεται λοιπόν η FIFA και λέει, α, εσύ μπορεί να λες αυτό, εγώ λέω κάτι άλλο. Τι λέγανε οι συμπολίτες στο συγκεκριμένο κομμάτι? Πληρώστε το 1 εκατομμύριο. Έτσι δεν λέγανε? Ας μην αποκλείσουμε λοιπόν να υπάρξει κάτι περαιτέρω. Αλλά αυτό ας δούμε σε πρώτη φάση θα γίνει εντός συνόρων και μετά θα δούμε και το εκτός. Αυτό το λέω όχι σε επίπεδο Πανιωνίου. Εντάξει, καλά, ο Ολυμπιακός θα πάει να κάνει την καταγγελία προφανώς. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, δηλαδή, ναι. Υπάρχει και πιθανότητα ο Ολυμπιακός να τους τραβήξει και όλους κάτω. Έτσι, με ένα, το τραβάω πολύ βέβαια τώρα. Δεν θα έχει κάποια ευθύνη. Άκου λίγο, δεν μπορεί να έχει καμία ευθύνη ένας νομοθέτης του ελληνικού κράτους απέναντι στην UEFA ή τη FIFA. Μάλιστα. Δεν μπορεί να έχει. Okay. Μπορεί να έχει απέναντι στα ελληνικά δικαστήρια όμως. Για παράβαση καθήκοντος, ναι, για διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα, αν αποδεικνύονται και αν προκύπτουν. Μπορούν, υπάρχουν πολλά ένδικα μέσα. Να σου πω κάτι, υπάρχουν και ένδικα μέσα που είναι παράλογα.
Δηλαδή μπορεί να κάνει κάποιος μια μήνυση, εντελώς ό,τι να είναι. Θα εκδικαστεί όμως και θα υπάρξει και μια απόφαση. Να είσαι καλά. Γεια, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καταγγελίες ΣΥΡΙΖΑ διαβάζω. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Καταγγέλει τον Αβγενάκη πως δεν υπήρξε ενημέρωση Βουλής αναφορικά με την αλλαγή των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μα δεν υπάρχει αλλαγή στη ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, τώρα. Μη λες για ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Τα τρία μέλη, συγγνώμη φίλε, μισό δευτερόλεπτο. Τα τρία από τα πέντε μέλη είναι από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν διοριστεί. Πάμε φίλε, το μικρό σου ανοίξει την καλοσύνη. Κώστας. Έλα, Κώστα. Κώστα. Από χθες προσπαθώ να βάλω σε μία συγκρότηση τη σκέψη μου με αυτά που ακούω. Ναι. Θα μου δώσει ένα λεπτό για να τα βάλω έτσι και να τα πω έτσι όπως θα σκέφτομαι. Ναι. Ξεκινάμε από την αρχή στο παρελθόν και περί θέματα εύνοιας. Ναι. Πασόκ. Βενιζέλος, ρυθμίσεις. Άκης διαρκείας, Μπατατούδης, Ακροπόλ, το πούλησε, το αγόρασε καμιά 4-5 φορές, κανένα δεν ξέρει πόσες. Ανέλ, Καμένος, γήπεδο, λες και είναι τσιφλίκι του, το έδωσε. Όχι το γήπεδο, το περιβάλλοντα χώρο, να είμαστε ακριβείς. Ναι, 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 εντάξει, ναι, όχι, Γιάννης Βαγγέλης. ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης, διαγραφή χρεών. Κερασάκη στην Τούρτα, Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος, αλλαγή νομοθεσίας για να παραμείνουν. Ρε παιδιά, αφήστε και κανέναν υπουργό να κάνει καμιά δουλειά. Δηλαδή, αφήστε και ένα πρωθυπουργό. Δηλαδή, μόνο στον Κουτσούμπα δεν έχουν πάει μέχρι τώρα. Πάμε παρακάτω. Από χθες, η αλήθεια είναι η ελπίδα είναι το κουκουένα, ξέρεις. Αυτοί θα τους ρίξουν όλους. Γιατί μόνο με αυτό, με αυτούς έτσι. Πάμε στον Καγκάτσι. Ναι. Πέρα από αυτόν τον γκολ που έβλεπα, πραγματικά πιάνε την κοιλιά μου τα γέλια, δεν άντεχα να τον ακούω. Έβαζε δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο. Πραγματικά πιστεύω ότι δεν κοιτούσε το κινητό. Πρέπει να έπαιρνε μούτες από αποξύτες και να του λέγανε μη μιλάς, άλλο σταμάτα. Θέλω να επιληφθεί, απαιτώ να επιληφθεί η ΠΑΕ για αυτό που ακούστηκε, που ακούστηκε το όνομα Άρης, το είπε 2-3 φορές. Θέλω να επιληφθεί η ΠΑΕ και να τον κυνηγήσει μέχρι να, να βρει μαύρο χιόνι. Καλά, δεν είπε κάτι, κάτι επιλήψιμο. Είναι πολύ μαζεμένο αυτό το θέμα. Όχι, όχι, το είπε πολύ προσεκτικά. Ναι, ναι, ναι. Πίστεψέ με ότι αν δεν το έλεγε σωστά, θα ούριαζα εγώ. Δεν το είπε νομικά, το είπε καλυμμένος. Είπε να διερευνηθεί. Νομικός είναι, ξέρω. Στα υπόλοιπα που τα τρία τέταρτα συγγνώμη, ήταν μηνύσιμα. Νομικός είναι, ξέρει αυτά που είπε όλα με βάση τον νέο παιδικό κώδικα, να μην σου πω τι γίνεται. Αυτό είναι έγκυρος νομικός. Δηλαδή όλα αυτά που είπε δεν έχουν καμία δηλαδή επαφή με το γεγονός ότι μπορεί να του κάνει κάποιος μήνυση, κάποια αγωγή, οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται μήνυση. Αν τα έλεγα ακριβώς τα ίδια πράγματα εγώ. Εδώ στο Λίμπερο και όχι σε πανελλήνιο κανάλι. Θα ήμουν μέσα με το αυτόφορο. Επίσης, τώρα που το θυμήθηκα και σε διακόπτω και τους δύο, νομίζω ήταν η κυρία Μπενέα που το έθεσε ως ζήτημα για το θάνατο του Τόσκο. Ναι, ναι και, την έκανε κύρος, και είπε ο κύρος, το έκανε γαργάρα και είπε το εξής, ότι τον χτύπησε αυτοκίνητο. Ναι. Πέρασε από πάνω, του είπε. Το φανάρι. Εδώ να πω για την κυρία Μπενέα που έθεσε ένα θέμα για τον Άρη και τη Βέρεια. Κυρία Μπενέα, δεν ξέρω ποιος την ενημέρωσε για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά θα της διέφυγε μια πολύ βασική λεπτομέρεια. Ο Άρης, όταν έγινε το θέμα της Βέρειας, ήταν ερασιτεχνικό σωματείο. Ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Κάτι που επιτρέπεται από τον νόμο. Έχω δύο ακόμα θεματάκια. Πες τα γρήγορα γιατί περιμένουν κι άλλοι. Ναι. Χρησιμοποιώ τη δικιά σου έκφραση, το οποίο θα μου επιτρέψεις ό,τι λες και εσύ. Ναι. Στα παπάκια μου χρήσανε που θα τους μείνει ρετινιά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Εγώ θέλω, σαν Αριανός που είμαι και σαν Ηρακλής που δεν με ενδιαφέρει για αυτούς, για εμάς πιο πολύ, πόσο μακάκες αισθανόμαστε για όλα αυτά που έχουν περάσει εμείς, με τρεις φορές που πέσαμε κιόλας. Δεν με ενδιαφέρει ρετσινιά. Θέλω να εφαρμοστεί ο νόμος. Είναι εκδικητικό. Θα εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστεί, αυτό θα τον αλλάξουνε. Ακριβώς αυτό. Μα η αλλαγή του νόμου δείχνει την ενοχή. Και μόλις κάτι είπες, ότι κάτι για τα ελληνικά δικαστήρια, κατά πόσο είναι επεμβαίνει το αυτοδιοίκητο, πότε καταργεί το αυτοδιοίκητο, εφόσον ναι. Επεμβαίνει ο πρωθυπουργός. Ναι. Ο Άρης έχει ένα όμως ηθόρο να πάει στη FIFA και να πει: παιδιά, ελάτε λίγο να δείτε εδώ τι γίνεται. Όχι. Και διαβάστε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πάει. Δηλαδή, τον δεσμεύει η Λίγκα, τι τον κάνει. Δεν μπορεί να πάει στη FIFA, τι να πάει. Η FIFA, ως τι να παρέμβει. Η FIFA θα σου πει: πάνε στην UEFA και η UEFA θα σου πει: πάνε στην ΕΠΟ. Άρα δηλαδή ποιος είναι πιο πάνω. Εφού μου λες ότι το αυτοδιοίκητο πηγαίνει περίπατο με την επέμβαση του Πρωθυπουργού, τότε πηγαίνει. Μπορεί να κάνει οποιοδήποτε θέλει. Μα το αυτοδιοίκητο δεν έχεις αντιληφθεί ότι είναι μια καραμέλα που τη μασάμε ανάλογα με το πότε θέλουμε να πιέσουμε ή όχι. Μην είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω, δηλαδή εντάξει. Να είσαι καλά. Απαιτώ παλέ με βούλα δικό μας, χθες κιόλας, και διαγραφή οποιοδήποτε χρεών μέχρι λεπτού. Για τον πασχετικό Άρη. Διαφορετικά, όχι χωρίζω ότι είμαι στην Ελλάδα στα δύο, στα τέσσερα και πάρω τον καθένα σε όποια πλευρά θέλετε. Να είσαι καλά. Πόσο έχουμε λοιπόν, ακόμα, γιατί πιάσα, φτάσαμε 6,5. Έχουμε, δεν πειράζει. Έπεσε αυτός. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Θα φάμε και λίγο από την εκπομπή. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς.
Ήθελα να κάνω. Μισό λεπτό. Έχουμε άλλους τον κύριο και άλλον έναν για να κλείσουμε. Η τελευταία, μην καλείτε άλλο. Ναι. Ναι. Παρακαλώ, πείτε μας το μικρό σας. Θανάση. Ναι, κύριε Θανάση. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. Νομίζω το θέμα αυτό με τον ΠΑΟΚ, ο πρώτος που το έβγαλε ήταν ο Γεωργίου σε μια εκπομπή και τα λοιπά, έτσι δεν είναι? Είχε κάνει μια δήλωση ο Γεωργίου ότι, ότι η Ξάνθη και ο Πανετολικός είχε πει. Ωραία, ανήκουν στον ΠΑΟΚ και είπαν από τον ΠΑΟΚ θα του κάνουμε μήνυση κτλ. Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο με το χέρι στην καρδιά. Εκεί που συναντάς το πρωί τον Κωστή και τα άλλα παιδιά, ναι, του ΠΑΟΚ, εσείς δεν το είχατε συζητήσει ποτέ αυτό το θέμα πριν το Γεωργίου? Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που συζητάμε καθημερινά. Γιατί, όχι, για το θέμα αυτό εδώ της Ξάνθης. Γιατί εγώ το θέμα το γνωρίζω αυτό εδώ και 1,5 χρόνο. Με την έννοια των στοιχείων που προέκυψαν, νομίζω δεν το ξέραν ούτε οι του ΠΑΟΚ. Ναι, όχι με αυτή την έννοια. Δεν το σημαίνει. Εγώ το ήξερα από ανθρώπους. Όλοι λένε η Ξάνθη είναι φίλος σας, αυτοί λένε είστε το Ολυμπιακό. Αυτά λέγονται καθημερινά. Όχι, όχι. Ήταν πιο εμπεριστατωμένο. Δεν ήταν έτσι απλώς. Εγώ πιο εμπεριστατωμένο δεν το είδα πριν βγει αυτό το ρεπορτάζ. Τέλος πάντων. Εγώ το έμαθα καφενειακά εντελώς, αλλά το έδεσα και ήταν γνωστό. Αλλά να πω και την άλλη πλευρά, νομίζω όλα αυτά τα χρόνια φυσικά με έναν τρόπο ουσιαστικά. Σίγουρα, αλλά τυπικά πιο καθαρό το έκανε ο Ολυμπιακός με δεκάδες ομάδες. Για να πούμε και το στραβό το δίκτυο. Okay. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι τέτοιο με βάση τα στοιχεία. αν υπάρχουν στοιχεία, πολύ ευχαριστώ. Εγώ είμαι πάντως από τους δημοσιογράφους που και τον Ολυμπιακό και το σύστημα Γκυρτζή και το σύστημα Σάρι έχω κατακεραυνώσει δεκάδες φορές στα μπλοκ. Δεν έβλεπα όμως να κατακεραυνώνει κανένας τον Γκυρτζίκη, τον Σαρί και τον Βασίλη Καγκάτσι, τον μπαμπά του Μάκη, όλα τα προηγούμενα χρόνια που ο ΠΑΟΚ έβγαινε άνετα στην Ευρώπη. Και σήμερα μιλώντας με έναν φίλο μου στην Αθήνα, μου είπε ότι οι αποδείξεις είναι, υπάρχει, λέει, 10 εκατομμύρια έχουν πάει από την Κύπρο, φαίνεται από την ίδια εταιρεία στον ανοιξιό. Πιστεύεις ότι αν δεν υπήρχαν αποδείξεις θα εκτίθονταν τόσο πολύ, ναι, η κυβέρνηση? Όχι, όχι. Το θέμα είναι πεντακάθαρο και νομίζω το ξέρουν όλοι. Να είσαι καλά. Είναι πεντακάθαρο. Έγινε καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι. Πάμε στον επόμενο. Προτελευταίος για σήμερα. Νομίζω είναι ο τελευταίος. Α, τελευταίος. Ωραία. Χαίρετε. Θέλει η Άννα να κρυφτεί, μα η χαρά δεν την αφήνει. Η Άννα. Δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνο. Η Άννα. Ναι. Η Άννα. Καλή. Και πώς θα δικάσουν τώρα αυτοί εδώ, ρε, για την Πέμπτη, οι ίδιοι άνθρωποι, τη νέα κλήτευση? Μα με τον ίδιο τρόπο θα τη δίκαζαν και πριν. Αυτοί δεν γράφουν στην έκθεσή τους ότι πρέπει να τιμωρηθεί με υποβιβασμό. Χαρακτηρίζουν αν είναι βαριά ή όχι η παράβαση. Και μετά την ποινή την αποφασίζουν τα δικαιοδοτικά όργανα. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να δικάσουν. Αλλά θα πάει ο Ιούλιος Κέσσαρας μπροστά τους, έτσι, και θα πει, τι λέτε ρε, είδατε τι σας έκανα πριν. Σας έκανα ρόμπες. Ναι, άρα αυτή τη φορά αντί για 4-1 επειδή τους έκανες ρόμπες, κάτω 5-0. Και τι έγινε? Θα βγει νέα νομοθετική ρύθμιση, ναι, που θα αλλάζει την απόφαση αυτή. Κοίταξε, η νομοθετική ρύθμιση από ό,τι φαίνεται θα έχει αφαίρεση βαθμών. Αν θυμάσαι, τώρα, Στέλιο μου, και επειδή ακούς τις εκπομπές, την συγκεκριμένη ποινή κάποιος την έλεγε εδώ και ένα μήνα ότι εκεί θα καταλήξουν. Απλά αναρωτιόμουν με ποιο νόμιμο τρόπο θα το κάνουν από υποβιβασμό αφαίρεση βαθμών. Να το νόμιμος τρόπος. Μια απόφαση, δηλαδή, του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε ένα νομοσχέδιο για το επίδομα παιδιού. Θεωρητικά, έτσι. Θεωρητικά. Πρακτικά, όχι θεωρητικά. Ναι, όχι. Θεωρητικά λέω το εξής, ότι αυτοί με το νέο νόμο τιμωρούνται από μείον 5 έως μείον 10. Κάπως έτσι, ναι. Θα τον δούμε πόσο και, θα είναι. Ναι. Και η Ξάνθη θα τιμωρηθεί, λέμε, με μείον 10. Ναι. Για το δεύτερο παράπτωμα. Που έχει κάνει, που δεν δήλωσε το μετρικό κεφάλαιο. Έτσι, την αλλαγή του κεφαλαίου. Δηλαδή, η συγκεκριμένη ομάδα θα πάει μείον 16. Αν κρυφθεί η ένοχη και στις δύο περιπτώσεις. Τι? Ξαναπες το. Ξαναλέω. Λέμε ότι για τη συνδιοκτησία, ναι, έτσι, θα πάει μείον 6 και εξάρτη λέμε ότι, παράδειγμα, θα πάει μείον 10, γιατί δεν δήλωσε τις μετοχές, την αλλαγή των μετοχών.
έτσι. Και καλείται την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΟΒ. Για άλλο πράγμα καλείται. Καλείται γιατί δεν ενημέρωσε μέσα στο δεκαήμερο. Γιατί πήρε έγκριση. Όχι, έγκριση πήρε. Απλά δεν ενημέρωσε μέσα στο δεκαήμερο. Πρόσεξε λίγο τώρα. Δεν είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει η ίδια βαρύτητα το δεν ενημερώνω καθόλου με το ενημερώνω με 10 μέρες καθυστέρηση. Να είμαστε δίκαιοι. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Το δεν κάνω και να λέω ότι πήρα τηλέφωνο στη γραμματεία, στην Γιαννούλα και στη Φρόσο, δεν θυμάμαι πια από τις δύο, και το είπα. Δεν είναι το ίδιο με το OK αντί για 15 Ιανουαρίου το 25. Δεν είναι η ίδια η παράβαση. Το να καθυστερήσει 10 μέρες, εκεί θα το πάνε στο, στο ελαφριά και το μπορώ να το πω ότι το αποδέχομαι κι εγώ. Ότι είναι ελαφριά η ποινή. Το θέμα είναι πώς γίνεται μια κυβέρνηση να αλλάζει ένα νόμο που είναι ξεκάθαρος. Εκεί είναι το ζήτημα. Όλα τα λεφτά είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί κάθε φορά που θα υπάρχει. Θα υπάρχει ένα ζήτημα σε οποιαδήποτε ομάδα. Θα ζητάμε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Φυσικά. Και αλλαγή νόμου. Έτσι. Να είσαι καλά. Και αλλαγή νόμου. Γεια σου Στέλιο, να είσαι καλά. Να πάρω ένα τελευταίο, φίλε. Παίρνω ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Από το παράθυρο πήγα. Μπήκατε, παιδιά, καλά είστε. Μπήκατε από το παράθυρο. Τελευταίο για σήμερα. Καλά, εσύ. Καλά, ρε φίλε, να πούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για το EPL, αλλά να πάω λίγο στον Άρη. Για το ποιο ήθελες να με ρωτήσεις. Για το ποιο ήθελες να με ρωτήσεις. Όχι. Θα σου λέω λίγο κάτι για το EPL, για το αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά πριν να πάω εκεί, ξέρετε ότι είμαι πολύ, είμαι αριανός στο κόκαλο. Ναι. Αυτό που γίνεται στον Άρη είναι άδικο και για εμένα έρχεται το Πασόκ, δίνει λεφτά. Έρχεται από τη Σερριστά, δίνει λεφτά στο ΠΑΟ και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και πάλι το ίδιο. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα να πούμε εξαδερφούλα, τώρα εξαδερφούλα, εξανθούλα είναι και ομορφούλα. Γιατί δεν τα λες εκεί στο Λονδίνο εκεί να υπάρξει μια παρέμβαση, να έρθει κανένας παικταράς από το Λονδίνο να μας αγοράσει εκεί από τις Λίντι, κανένας της Τότεναμ, κανένας της Τσέλσι και τίποτα να σωθούμε. Άκου εδώ, ρε φίλε. Εγώ είμαι Λίβερπουλ και είμαι καθαρός Λίβερπουλ από πριν. Και εγώ Λίβερπουλ είμαι. Μιλάμε τώρα. Είμαι Γκέρι Λίνεκερ, είμαι Γκεράρντ, είμαι όλα αυτά. Ναι. Αλλά το κορόιδο που γίνεται τώρα με το Manchester United, άκουσε τα νέα. Ναι. Το κορόιδο είναι ότι έρχεται η Μπαρσελόνα και λέει στην Sporting Lisbon και λέει θα σου δίνω τα 65 εκατομμύρια και ο Φερνάντες έρχεται σε μένα και κάνω loan στο Βαλένθια. Loan, ναι. Τα ακούσε εκεί. Ναι. Λοιπόν, η Manchester United τώρα είναι κορόιδο. Έχει γίνει το κορόιδο του κόσμου ολόκληρο. Έτσι. Η Manchester United. Δηλαδή, έτσι. Αυτή η μικρή ομάδα. Αλλά. Και μικρή. Πολύ μικρή, ρε φίλε. Έχει δίκιο. Little. Αλλά από την άλλη μεριά όμω. Είδε. Λίβερπουλ τώρα είναι στη σεναριοστία. The club of Doolittle. Κοιτάξτε, ο Τίμο Βόρνερ για μένα είναι ο Φερμίνιο θα φύγει από το Λίβερπουλ. Φύγει. Και θα το πουλήσουν κάπου. Ποιο θα πάρουμε. 90 εκατομμύρια. 90! Ο Τίμο Βόρνερ από το. Ναι, 70 με 90. Και ποιον θα πάρουμε. Το Τίμο Βόρνερ, το είπα. Το Τίμο Βόρνερ. Βόρνερ. Από το Λέπτζινγκ. Από? Ναι, ρε, είναι υπερθαράς. Αυτό είναι υπερθαράς. Είναι πολύ πεθαρά αυτό ο Βόρνερ. Και ο Λίβερπουλ τώρα έδωσε τα 60 εκατομμύρια για να ανοίξει να ανοίξει το πράγμα. Δηλαδή. Αλλά θα πάω πίσω στο Μάντσεστερ. Δηλαδή η Μάντσεστερ United κάνει συμφωνία με το παίκτη και με την ομάδα λέει «Α, δεν με νοιάζει εμένα την ομάδα». Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τρομερά τα πράγματα. Έτσι. Τρομερά τα πράγματα. Έτσι δηλαδή, ακριβώς. Αλλά αυτό είναι τρομερό το πράγμα. Αλλά θα κάτι όμως. Να σε πω κάτι άλλο, τελείωσε η εκπομπή. Έλα, εντάξει, φίλε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είστε τρομερά και οι δύο. Έτσι. Ζήτω η Άρης, ναι. Έτσι. Να είσαι καλά. Σοφάς από Θεόν τη Λίβερπουλ, άρεσε, πεθαίνεις, δεν μπορείς. Λοιπόν. Μετά από αυτή την εκπομπή. Ναι. Το τελείωμά της. Ναι. Είναι όλα τα λεφτά. Ωραία. Λοιπόν, δώσ' μου δύο αριθμούς όλα τα λεφτά. Λίβερπουλ και Little Club. Manchester United. Δύο Little Club, πιο πολλούς τίτλους έχω από σένα πάλι, Little Club. Το 96 του Ντουρμισάη. Άτιτλε, έλα. Άτιτλο, είπε την ομάδα με 100 τίτλους. 100 τίτλους, όχι 206 Χρυσάνδρα. Ο ΠΑΟΚ της Αγγλίας. Την πρώτη σουπρία μια λίγη θα πάρεις φέτος. Ο ΠΑΟΚ της Αγγλίας. Δώσ' μου δύο αριθμούς μέχρι το 8. Το 7 του Νικολά Ντικινή, θα σκοράρει. Νικολά, συγκινητικό. Πείτε στο
Ναι. Πες ποιος είναι το 7. Πες μου τους αριθμούς. Ναι. Θα τους δούμε. Και το... Δεν είναι καλυφωνικό αυτό. 4. 4 ποιος το έχει. Ο ΠΑΟΚ. Κανένας μας. Έπρεπε να πεις το 4 και το 1. 4. 4. Είπαμε 7 και 4 λοιπόν. Ναι. Νίκος Γαλαζούλας. Πάλι. Όχι. Και την άλλη φορά τον έδωσε εισιτήριο. Εγώ τον έδωσε, εσύ τον δίνεις. Ναι. Τι να κάνω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και. Γιάννης Παλέγκας. Παλέγκας. Νίκος Γαλαζούλας, Γιάννης Παλέγκας. 2-3 και το Άρης Πανίνος. Θα δώσουμε και αύριο. Ναι. Εννοείται. Αυτά. Το break είναι πολύ μικρό, οπότε πάμε αμέσως αυτό. Πάμε στο break, ναι. Ευχαριστούμε τα Data Labs. Ευχαριστούμε και τον Γιαννόπουλο που ήταν μαζί μας. Τα λέμε και πάλι αύριο.